Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου καμάτου. Μικρό του μύρου καμάτου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντυκα. Εδώ είμαστε κι εμείς. Τι έγινε, Χατζη Γεωργίου, δεν βλέπω τα μούτρα σου χαρούμενα. Μ' αρέσει γιατί το πνεύμα των εορτών διστάζει και όλα αυτά, ναι. Γεια σου, Στέφανε. Είσαι ο MVP's τη Βασιλόπιτα. Ο Σέρλοκ Χόλμ του λιγμένου κουραμπιέ. Και ο κλαδά απ' έξω. Έρχεται. Έρχεται. Πού σε ρέψε αυτό, μαγκά, εδώ εσύ είσαι. Εδώ ποιο είναι, ο Φέρμα. Ο Φέρμα. Είναι ο Φέρμα τη εποχή. Πάω να κάνω καφέ και έρχομαι να σε σιάσω. Βαρδάκι, τον άκουσε το πρωί. Με έστειλε χρόνια πολλά πρωί. Βαρδάκι. Έφερε του Ολύμπιαν, έφερε. Με παιδεύεις κι όλο παίζεις και γελάς. Αυτός στο τέλος άρχεται, ναι. Ο Βαρδάκης στο στούντιο, με κάνω Opel Olympia, ναι. Που εκεί με το βινήλιο που είχαν... Ρέκορτ. Opel Kadett, που το είχαν με βινήλιο από πάνω τον ουρανό, ήταν το Opel... Opel Record. Records. Opel Records. Όπως τα Ford Towns, ναι. Τα θηρία. Ναι. Με βινήλιο. Ναι. Τι είναι αυτή... Χτυπούσες η Ελλάδα και αυτή η παλαιολιθικότητα που διακρίνει το Βαρδάκη. Η παλαιολιθικότητα. Έβαλε το... Αυτός κατάπιε φορμόλι, όπως το λένε. Ποιος, ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης. Φορμόλι κατάπιε. Τσιμέντο ταχεία πήξε στα μάτια. Αυτός πρέπει να έχει πεθάνει τρία χρόνια τώρα. Ναι.
Και πες το τραγούδι. Με παιδεύεις κι όλο παίζεις και γελάς. Δεν τον έμαθα ο Βαρδάκης που είναι από Μιβέρ και ξέρω από γυναίκες να τραβιέται. Ναι, τα ξέρει. Πριν τελειώσει να πούμε. Το σηκώνω, το κατεβάζω αυτό. Τον άνθρωπο. Είμαι Αυστραλία 8 η ώρα και είμαι ο Βασίλης Καράς και με βγάζει τηλέφωνο, λέγει. Κύριε Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Είσαι καλά, Βασίλη. Θυμάσαι στο καν-καν τότε που εμείς τώρα. Είμαι ο Βαρδάκης. Ποιο είναι. Είμαι ο Δήμος ο Βαρδάκης. Ο Δήμος ο Βαρδάκης είμαι καλημέρα. Και δεν μου λες τώρα δύο μέρες που ήσαν, ρε. Ναι, ρε. Για πες, ρε, που ήσαν σε πολύ. Παιδεύομαι. Ευγενούλα, σε πήγαινε διακοπές. Καλά σε εξηγήθηκε. Εγώ πήγα στο χωριό, έφαγα με τους μπαρμπάδες εκεί πέρα το σόι. Σάπησε το κατσίκι. Ε, ναι, σάπησε. 240 κιλά κρέας. Το φάγατε όλο. Το φάγαμε 240 κιλά κρέας. 20 νοματέοι που λες. 20 νοματέοι. Πόσα κιλά. 14. Δεκατεσάρι και έξτρα κάτι παϊδάκια στο μαγκαλάκι. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. 20 άτομα. Με συνοδευτικό. Πατάτες. Ξέρεις η μάνα τώρα 3 κιλά χορτάρια, 2 κιλά πατάτες, ναι. Διάφορες αλυφές, κρασιά, μασιά. Και το βράδυ γυρνάω προς τα δω και πάμε εκεί προς τα δυτικά, κεντροδυτικά στη Σταυρούπολη. Πού? Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Χρήστο που ήμασταν μαζί. Εμβασμό. Ναι, έχουμε πια 6 μπαλέτες ουίσκι. 6 μπαλέτες ουίσκι. Τα χωράτε, ρε, και εμείς δεν τα χωρέσαμε. Εγώ ξέρεις, δεν πίνω και πια 3 ουίσκι εκείνη τη μέρα. Σπεσιάλια. Ναι. Ωραία, ναι. Κατάλαβα σήμερα. Κάτι 2 η ώρα, Κώστα. Ναι. Ο ένας έφτιαχνε το μόγλι, κυνηγούσε υλίκους. Ο άλλος έφτιαχνε το ταρζάν κρεμπιότερα από τα μπαρ. Ναι. Ο άλλος έφτιαχνε το πασχαλάκι, προσπαθούσε να αποκρούσει το μπουκάλι με ανάποδο χέρι. Σε λέω καλή πράγματα. Άστα. Όταν πίνει, ναι. Βγάζει έναν άλλον εαυτό. Έτσι. Το κλείσαμε. Άλλοι πίνουν και γίνονται βίαιοι. Βγάζει το κανονικό σου εαυτό. Μπράβο. Το κανονικό σου. Άλλοι γίνονται εύθυμοι. Άλλοι γίνονται σκεπτικοί. Άλλοι γίνονται σκητροποί. Άλλοι μιλάνε πολύ. Άλλοι γίνονται επιδικταράδες. Έτσι ακριβώς. Άλλοι θα παίζανε στον Ολυμπιακό, αλλά τους αδικήσανε. Ξέρεις, το πουλί γίνεται 1,5 μέτρο. Άμα πιες το πουλί από τη δεκαπόντη γίνονται 30-40 πόντι. Σαντιμέτρο. Σαντιμέτρο. Καταλαβες. Ναι. Ανάλογα. Το έρχεται ο κόκκινος εδώ, το βλέπω εκεί παραπατάει. Τι κάνει ο φίλος μου. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Τι ήρθες να κάνεις, του λέω εδώ πέρα. Έχεις αδιούχος να πούμε εσύ. Ήθελα να εκτυπώθω. Ναι. Ήρθε να εκτυπώσει εδώ τελευταία μέρα τα τέλη κυκλοφορίας. Ήρθε τζάμπα χαρτί εδώ να βγάλει τα τέλη κυκλοφορία. Τα τέλη κυκλοφορία, φίλε, σου δεν θα πληρώνει. Του δώσε και ένα μια τσικουδιά που μου έδωσε μια ακροάτρια. Ναι. Μας παρακολουθεί, λέει, από την Κρήτη είμαι, λέει. Πάρε μια τσικουδιά, λέει, να ανοίξει τις αντρίες του κόκκινου. Λέει, δεν θα πάθει ποτέ έμφραγμα, λέει, να πίνει, λέει, αυτή τη τσικουδιά. Τώρα. Θα δείξει. Του το έδωσε το μπουκάλι, το είχα στο αμάξι να πούμε κτλ. Ήρθε εδώ η κυρία, τα άφησε το μπουκάλι για τον Γρηγόρη τον κόκκινο. Εσύ λέει δεν πίνεις, ας την τσικουδιά, μένα είναι ανοιχτές ακόμα. Γρηγοράκι, θα τη βρει την άκρη. Όταν αρχίζω να βουλώνω, τότε θα αρχίσω και εγώ να τις ξεβουλώνω. Αλλά δεν μπορώ να το φέρω εκεί πέρα στο καφέ. Κάτσε να το κεράσω να βρεις και θέλω. Θέλει λεφτά, είναι ακριβώς. Δεν θέλει λεφτά τώρα, με μένα έρχεται. Ρε. Με σένα ναι, δεν χωνεύει το κοντό να πούμε. Τι τον έχει κάνει ο κοντό. Τον έχει κάνει τρίπλα στο στοίχημα. Ο κοντό είναι πονηρό. Πονηρό. Ναι, και. Είναι γύφτο ο κοντό. Λέω άμα γύφτο ο κοντό. Πώ είναι. Τι να σε δώσει, του λέω εσύ είσαι ακριβώ. Δεν γίνεται να. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Το βλέπω, λέει, μη σηκώνει την μπλούζα. Τι σηκώνει. Από εδώ πίσω. Βλέπω ένα μαύρο, μόλι πλάτη μαύρη. Μαύρη πλάτη. Τον έριξες κανένα. Τι έπαιζε. Είπα τη γυναίκα μου, αυτό το βρωμό μπάνιο. Τι βρωμό μπάνιο. Τι φταίει το μπάνιο, λέω. Γλίστερες από το μπάνιο. Και πού κουπανίθηκε. Κουπανίθηκε κάτω να πω και εγώ το έχω πάθει. Α, πού την έχει τη μελανιά θα σε πω. Πάνω από το κόλο να πούμε. Στη χέστρα χτύπησε στην γωνία, σίγουρα. Άμα έχει τέτοια μελανιά, είναι στα πλευρά εκεί. Γλιστρά στο μπάνιο και παίρνει πάνω στη χέστρα. Του λέω σίγουρα είναι μπάνιο, λέω. Σίγουρα είναι μπιντέ, τι είναι. Ή κανένα προποτζή, λέω. Ήρθε σε ένα ρόπαλο. Σε πλακώσει με κανένα ρόπαλο, να πούμε. Τον έχει κάνει. Αφαλά κρέα του μεταξύ. Το λέω τι έγινε, τα εκτύπωσε, πάει τα πληρώστα. Τώρα λέω πάει τα πληρώστα. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να εκτυπώσει τελική κυκλοφορία. Πέρσι την απόδειξε από την τράπεζα. Μα είναι βλάκα. Τι είναι δεν ξέρει. Τι να εκτυπώσει. Τι λέει το νούμερο του αυτοκινήτου και τελειώνει. Τελείωσε. Εγώ πήγα με την άλλη κυκλοφορία και το μηχανάκι και το αυτοκίνητο σε 10 λεπτά. Το 10 λεπτά. Το θέμα να έχει λεφτά δεν είναι που θα γίνει. Πληρώνει. Τελείωσε. Ό,τι δεν λύνεται με λεφτά, λύνεται με πολλά λεφτά. Ναι, τι έχουμε. Και διαφήμιση δεν λε σήμερα δεν έχει. Α, ναι, ξέχασα. Πάλι εγώ. Θέλεις να κάνεις απόρριψη του ταβάκι σου, αδερφή Κωνσταντινίδη, και οριστική διαγραφή με ένα τηλεφώνημα στο 18.133. Κέρδισε χρόνο και χρήμα με ένα τηλεφώνημα στο 18.133. Λοιπόν, αδερφή Κωνσταντινίδη, μόνο με ένα τηλεφώνημα. Η καλύτερη και πιο αξιόπιστη λύση στην οριστική διαγραφή σε ένα μόνο λεπτό. Ξήμερο βραδιαζόμαστε. Ξήμερο βραδιαζόμαστε. Στου αδερφού Κωνσταντινίδη. Πώ πέρασε άλλο αυτά, ε? Αυτά, ναι, σου είπα. Δύο μερούλε εκεί πέρα ήταν. Οι τράπεζε μα κυνηγάνε. Γιατί σε κυνηγάνε? Βγάζουν τώρα κάτι αμερικάνικε εφημερίδε, να πούμε κάτι. Γιατί? Site κτλ. Σωρό. Με νέα κρίση λέει, χρεώσει απειλείται η Ελλάδα, λέει. Έτσι.
τέσσερις τράπεζες συστημικές. Ναι. Συστημικές είναι αυτές που είναι με το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ωραία. Δεν κατάφεραν να τερματίσουν τα κόκκινα δάνεια. Πολύ ωραία. Ναι. Και τι, τα πέντε... Είχαμε αυξημένες δαπάνες και μειωμένα έσοδα. Ναι. Αύξηση δαπανών 3,5%. Συρρήκνωση εσόδων 14%. Και... λέει, το πολύ πολύ λέει, να είναι ξαναδανειστούν λέει αυτοί οι Έλληνες και τα λοιπά. Έτσι, ρε, ναι. Αυτό τώρα ξέρεις τι γίνεται. Εγώ ξέρω πώς θα το πληρώσουμε το δάνειο. Να βγάλουμε τις σημαίες έξω και να πούμε πληρώνουμε με τις σημαίες. Να πω κολόκο. Δύσκολα. Να πω κολόκο. Τι κάνεις χρόνια πολλά. Πες το μικρόφωνο να πεις χρόνια πολλά. Το μικρόφωνο σε μια χρόνια. Σε περιμένω, σε περιμένω. Έλα, σε περιμένω. Χρόνια πολλά πες. Χρόνια πολλά αυτό έλα γάρι. Χρόνια πολλά μόνο σε σένα. Γιατί αυτό δεν το μιλάς. Εγώ δεν πιστεύω. Αντίκριστο. Αντίχριστος είμαι. Ναι. Αντίχριστοι είστε όλοι εσείς, οι οποίοι επικαλείστε τον κομμουνιστή και κάνετε, από αυτά που δεν έχει, κάνετε αυτά που δεν έχει κάνει αυτός. Ναι. Ναι. Ετοιμάζομαι να πάμε στην Αφρική. Ε. Ο Αρίκος Ανδρέου. 30 του μήνα, άκου. 30 του μήνα γίνονται εκλογές στο Κονγκό. Είναι, φεύγει ο Καμπίλα. Μετά από πόσα χρόνια. Μετά από το 97. Αυτός που σε κυνηγάει. Ναι. 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 Το πεδίο είναι. Θα ανοίξει το πεδίο. Ναι. Σίγουρα. Βέβαια. Ναι. Οπότε θα με εσένα θα σε πάρω. Θα πάρω και το φίλο μου από εδώ, το Κουλιανό που φίλει. Ναι. Έλα, έχω υπήρξει. Πάμε να ανοίξουμε Μετρόπολη Κονγκό. Θα τα μεταδίδει όπως εδώ δράμες, Κομωτινές και Καβάλες. Ακριβώς. Ναι. Ναι, θα πληρώνουμε εκεί τους Κογκολέζους. Οι Κογκολέζοι, άμα δεν πληρώσουμε, δεν έχει να στείλει χαρτί. Με κρυσό θα σε πληρώνουμε. Με κρυσό. Και διαμάντια. Άμα. Λοιπόν. Ειδικότερα, άμα το κάνουμε στον δικό μου το κομμάτι. Το πρωί δεν ακούσα, το πρωί κοιμόντουσαν. Ο σκηνοθέτης, ο φίλος μου, ο Ερίκος Ανδρέου, του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, Φίνος Φιλμ κτλ. Ναι. Σύζυγος της Νόρα Βαλσάμι, θέλει να κάνει δύο ταινίες. Η μία ταινία θέλει να πάω εγώ με σένα στο Κονγκό και να μας έγει από κοντά, σαν μικρού μήκους φιλμ να πούμε, και η άλλη είναι να πάω εγώ με το κόκκινο στο Άγιον Όρος. Ναι. Και θέλει να δείξει ο καλός χριστιανός Ραπτόπουλος που είναι άμπιστος με τον κακό χριστιανό που πιστεύει και είναι κομμάρι κόκκινος. Πάλι τα τέριασε. Πάλι από εκεί έφυγε από τον Κονγκό επειδή δεν το βολεύει να πάει στο Άγιον Όρος. Κονγκό πάω, άμα με κάνω την Ενέσα και. Λευτέρη Πετρούνια τον FM, καλά σε. Πάντως κάνουν ενέσεις. Ενέσεις. Δεν μπορείς να πας έτσι. Εσύ όταν ήρθες στην Ελλάδα, ναι, έκανες ένεση που ήρθες εδώ. Βεβαίως. Γιατί έκανες ένεση. Έκανε και ειδική διατροφή ένα μήνα. Τι έτρωγες. Έτρωγα άσπρο τυρί. Για να σπρίζεις. Τα μαρούλια, τα χόρτα. Εκεί ήταν μαθημένος. Γιατί έτρωγες. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί. Δηλαδή ένας Κογκολέζος που έρχεται στην Ελλάδα, ας πούμε, του κάνουν ειδική διατροφή. Βέβαια. Εγώ γιατί. Ήμουνα σε μια ειδική κλάση. Κλάση. Νομάτς. Όχι. Επειδή προκόμουν από μια συγκεκριμένη θέση και πήγαινα να σπουδάσω στρατό στην Ευρώπη, ναι. Ναι. Δεν είχα υποτροφία όπως φεύγουν κάποιοι άλλοι. Ναι. Άρα με είχαν ετοιμάσει πριν. Ήξερα ότι θα πάω στην Ευρώπη για ένα μήνα έπρεπε να κάνω μια ειδική διατροφή. Γιατί για να συνηθίσω τα φαγητά της Ευρώπης, ρε. Ναι. Δεν είναι, δηλαδή τώρα που είμαι τόσα χρόνια στην Ελλάδα, άμα είναι να πιστέψεις και με την πατρίδα. Πάλι θα κάνεις ειδική διατροφή. Δεν μπορώ να φάω ό,τι και να είναι στο Κονγκό. Κάτσε ρε, περίμενε. Θα με χάσει. Περίμενε, δηλαδή θα φάει ο άνθρωπος να συνηθίσει το τυρί. Στάσου. 10 χρόνια σνίτσελ κόμπρα τρώγανε εκεί πέρα, ρε φίλε. Τι νομίζετε, σνίτσελ κόμπρα. Ανακόντα γιαχνή, τέτοια πράγματα. Κροκόδιλο αλλά κρέμ. Δηλαδή, εγώ τώρα για να πάω με τον φίλο μου τον Ερίκο Ανδρέα. Ο Ερίκο Ανδρέα είναι 80 χρονών. Τι πρέπει να φάει δηλαδή εδώ πέρα για να επιζήσει. Ό,τι τρώνε στο Κονγκό. Μη μείνει χείρα η βαλσάμι. Ποιο την ακούει μετά. Μου φάγε τον Ερίκο μου, τον Ερίκο μου. Για να πα. Θα πα στην πρεσβεία στην Αθήνα. Εγώ. Βέβαια. Θα πάω στην πρεσβεία. Στην πρεσβεία του Κονγκό στην Αθήνα. Σε Κλειφάντια εκεί πέρα που είναι. Θα πάω στην Κλειφάντια. Μέρος, ναι. Θα σου πούνε ακριβώς ναι. Τι ενέσεις πρέπει να κάνεις. Εμβόλια. Εμβόλια. Ναι. Πρέπει να κάνεις. Ναι. Και μετά τι πρέπει να τρως. Από εδώ. Εδώ θα κάνεις ενέσεις. Α. Εμβόλια. Έτσι κι αλλιώς κάνεις. Θα με πιάσουν. Λογικά. Γιατί σε μια τροπική χώρα θα πας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να υπάρχουν. Αυτά τα κάνουν όλοι που τα κάνουν. Ναι, τι θα τρώω όμως. Ναι, θα τρως ευρωπαϊκά. Εδώ. Θα πάμε στο Intercontinental. Όχι. Δεν θα σε βάλουμε κατευθείαν. Πού να μας βάλουν εμάς στο Intercontinental. Το Intercontinental δεν είναι ακριβό όπως είναι εδώ πέρα. Μην το βλέπεις. Ραπτόπλος είσαι. Φίρμα θα είσαι. Γι' αυτό ακριβώς. Σε πούντερα θα σε έχουν εκεί πέρα. Στο Intercontinental, εδώ στην Αθήνα. Όχι, στη δικιά μου την πατρίδα που θα φτάσεις εκεί πέρα. Δεν θα με ξέρουν εδώ όμως την πατρίδα σου. Θα σε ξέρουν. Πού, από πού. Πρώτα απ' όλα, όλη η κλάση στην ελληνική πρεσβεία στο Κόγκο. Η Ιεραποστολή, το Κονγκό έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
Που μας ακούνε και καθημερινά κιόλας. Μας ακούνε στον Κονγκό τώρα. Βέβαια, τι νομίζεις. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Τι δηλαδή με ακούει τώρα στην Αφρική εμένα. Να και ο Σορκεγλάδας. Φέρε το καφέ. Καρνέζο, γιατί το λέω. Καρνέζο. Δεν ξέρουμε ποτέ αν έσωσε τη Λόλα. Έσωσε τη Λόλα. Έχω μια πελώρια λαχτάρα. Οπότε θα πάμε στον Κονγκό και θα μας περιποιηθούν μια χαρά. Μια χαρά θα πάμε. Ωραία. Χρυσαυγίτης είσαι. Δεν θέλεις. Γιατί δεν βλέπω σε κοιτάζεις τα βάω. Δεν πειράζει. Χρυσαυγίτης είναι. Έτσι λέει αυτό. Όλοι δεξί είμαστε εδώ. Με αριστερές τσέπες. Έτσι. Για λέγε. Να κι εγώ σε δεξιά οικογένεια μεγάλωσα. Άσχετα άμα είμαι από τη φύση μου. Αριστερός είσαι. Αριστερός. Σαν τον Χριστό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συγκρίνω τον Χριστό με μένα. Μιλάω για τον Χριστό, θα την πάτησε. Δεν ξέρω. Είσαι δεξιός, τι βαράς. Ο Χριστός ήταν κομμουνιστής. Ο Χριστός για μένα είναι μια δύναμη που φοβάμαι. Φοβάσαι. Βέβαια. Γιατί δεν τιμωρός, καλός άνθρωπος είναι. Γιατί δεν τον φοβάμαι, εγώ γιατί δεν τον φοβάμαι. Πασκάλ, βάζω στίχημα ότι στην χώρα σου είσαι Χρυσαυγίτης και κυνηγάς τους λευκούς. Κυνηγάς δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν θα κυνηγούσες τους λευκούς στη χώρα σου. Χρυσαυγίτης δεν θα έρθουν. Εγώ προέρχομαι από μια βασιλική οικογένεια. Βασιλική κόμπρα. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα. Έχω λαό πίσω. Πιο πολύ αριστερός είσαι. Εκεί. Επίσης είναι ο λαός. Πάνω κάτω, όλοι είναι. Όλοι είναι. Ποιος πάει μπροστά από τον πόκο να στηθεί. Απλώς όταν θέλεις να γίνεις ηγέτης της χώρας, σε κάνουν δεξιό. Καπιταλιστή τι κάνουν. Γιατί έχουν τα αδαμαντορυχεία εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα ο Τσίπρας έγινε δεξιός. Δεν θα το έλεγα. Πώς δεν θα το έλεγες, αφού είναι με τους Αμερικάνους φίλους. Ναι, τουλάχιστον εκείνη την ημέρα όταν έμεινε 14 ώρες μέσα με το Juncker και με τους υπόλοιπους. Έμεινε 14 ώρες μέσα με το Juncker. Ναι. Την τελευταία μέρα που πήρε απόφαση να μείνει η χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έμεινε 14 ώρες. Γιατί δεν στείλαμε το ζαγοράκι. Εκείνες τις ώρες. Εκείνες τις ώρες. Κάτσε να μάθουμε. Δεν μπορούσα να ξέρει τι του είπανε μέσα. Άσχετα άμα και εμείς ξέρουμε τι του είπανε μέσα. Αλλά αυτό όταν ήταν πριν πάει πρωθυπουργός. Εγώ μπορώ να το πω. Ας το πούνε οι δίφαινε μεγάλοι δημοσιογράφοι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Να πούνε την αλήθεια. Τι να πω, κάτσε να δω. Όχι, μην ζητά από μένα. Εγώ είμαι Αφρικανός. Ναι, μένε μπορώ να ζήσω στην Ελλάδα. Ναι, μένε ξέρω τι του είπανε. Ξέρει από πού. Δεν πρόκειται ποτέ να το πω. Κάτσε τώρα την εισήδηση. Ας το πούνε πρώτα απ' όλα οι Έλληνες δημοσιογράφοι, να το πούνε. Να βγουν στο λαό, να το πούνε ακριβώς τι του είπαν. Τι του είπαν. Χαίστηκε πάνω του δηλαδή ο Τσίπρας, αυτό θες να πεις. Του είπαν κάτι και χαίστηκε, φοβήθηκε. Αυτό που λέει και σε σένα το ίδιο πράγμα. Εγώ δεν είμαι πρωθυπουργός, ούτε θα πάω εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Γι' αυτό αποφεύγεις να ασχοληθείς. Γι' αυτό το λόγο αποφεύγεις να ασχοληθείς με τα κοινά. Ποιο αποφεύγει να ασχολείται με τα κοινά. Ενώ είσαι γνωστό, ναι. Ενώ είσαι τίμιο, ναι. Ενώ θα μπορούσε να βγει εύκολα να πάει όλο το λαό πίσω σου, ναι. Να του φώσει τι καταστάσει τη πόλη. Πρέπει να αποφεύγει όμω. Πρέπει το σκύλο μου σε πειράζει. Μόνο τον κόλλο του κοιτάει. Με δύο χέρια θα το πει. Είσαι τρελό, ρε. Άσε αυτό που λέει. Εγώ μπορώ το σκύλο μου να βάλω σε τάξη. Σου είχα πει μία φορά να βγούμε να σε βάλουμε υποψήφιο δήμαρχο. Εμένα. Ναι. Εγώ όμω σοβαρολογούσα. Ναι. Γιατί ήξερα τη δύναμη που έχεις. Ναι. Αλλά ήξερα όμως ότι αυτοί που δεν σε γουστάρουν δεν θα ήθελαν ποτέ να βγεις εσύ μπροστά. Γιατί θα τους κέρδισε όλους όμως. Θα τους κέρδισα. Ναι. Γιατί είσαι το παιδί του λαού. Ωραία. Κόμπρα πατέ, σνίτσελα λακκάρια. Δεν ξέρω. Πήρανε συνέντευξη τη γυναίκα του Ρέιλι. Το Ροντρίγκο. Του Πασχαλάκη τη γυναίκα πρέπει να πάρουν συνέντευξη, όχι του Ρέι. Πάνε τρελή αυτή για δέσιμο να πούμε. Τι συνέντευξη, γιατί δεν είχαν και να κάνουν. Και βάλα τον Μπούζο εκεί προϊστάμενο το συνέντευξη, κάτσε κάτω. Έχει 26. Λί. Κάτσε να μετά. Κάτσε να. Ήρθαν εδώ καφενείο. 26 είναι, πάμε για διάλειμμα μετά. Θα πάμε. Λοιπόν. Έχασες τι, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μπαμπάτσικα. Λοιπόν, όλα αυτά με 13 ευρώ ποια είναι. Ποια είναι. Κλαμπ σάντουιτς. Κλαμπς. Λιβανέζικη πίτα γίγας, 30 σάντιμετρ. Σαν το αραπάτο, τρία φράτα πιτάκια να τολείς με γύρω, χοιρινό οικοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρο. Δεν είναι μόνο πολλά, είναι και τεράστια. Ένα σάντουιτς από τα μπαμπάτσικα ισούται με δύο χωρίς υπερβολή. Στην Αγίων Πάντων 28 στρίβεις από την εκκλησία δεξιά στα 150 μέτρα δεξιά.
στο 231-05-10-045, διότι το μέγεθος μετράει. Πάλεψα ένα ολόκληρο, παλεύετε. Το πάλεψα εγώ. Εγώ άμα γυμναστώ το τρώω το ολόκληρο. Άνετα, εντάξει. Τώρα που είμαι τρεις μέρες σαβούρα, σήμερα θα πάω. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Σαν το πληκτρολόγιο είναι, τόσο πολύ μεγάλο. Είναι, θερίο. Ναι. Θερίο είναι. Και ναι. Λέει ο Ποκολόγκο, λέει όλοι είναι από πίσω μου, λέει. Από πίσω. Ποιος θα κάτσει από μπροστά σου, ρε Ποκολόγκο, να βγάλεις κανένα τρίποδα εκεί, κανένα φωτογραφικό. Και φυσικά τώρα, επειδή πίνετε, καπνίζετε, πίνουμε, ναι. Χάνεστε στο δρόμο, πετάτε κλειδιά, τσάντες, ιστορίες. Αν χάσεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου, έμεινες έξω από το σπίτι σου και αυτές τις άγιες μέρες για σας, για μένα δεν τις πιστεύω. Αν μείνεις λοιπόν έξω από το σπίτι σε αυτές τις άγιες μέρες και θες να σε ανοίξουν εύκολα και γρήγορα και οικονομικά, πας στον Μπετκανίτη, αδελφών 101 και Μάρκου Μπόζαρη γωνία, με τηλέφωνο το 85-27-27 και σου κάνουν κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου, mobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Λοιπόν, Πετκανίτσα στο 85-27-27. Κατεβαίνοντας την Μπότσαρη αριστερά, ανεβαίνοντας την Μπότσαρη δεξιά. Και χώρο στάθμευσης που λέει. Έχει και χώρο στάθμευσης. Γίνουν και κάτι έργα και για το μετρό 8-9 χρόνια τα οποία 22. Δεν τελείωσαν ακόμα και τα λοιπά. Ταλαιπώρια μεγάλη αυτό. Που είχαμε μείνει πριν πει ο Ποκολόγκο. Ίσον με τον Ποκολόγκο, αν θα βγει δήμαρχο. Τώρα εσύ τι δημαρχηλίκη θες, δημαρχηλίκη. Άμα δεν αχλέψουμε, ρε φίλε, γιατί να πάμε. Γιατί ρε φίλε, άμα σου πού 15.000 του μήνα, δεν. Όχι. Τι όχι, τα παίρνει, μάλλον τα παίρνει. Πόσα παίρνει, σε βρήκα πόσα παίρνει. Δήμαρχο. Τρία έργα το χρόνο υπερτιμολογήσει, άμα κάνει, κορώμα. Ένα φίλε. Βρίσκει δύο εργολάβου, τρει εργολάβου. Μέναν μάλλον εργολάβου. Ένα αυτά. Ο, πώς το λένε, ο ταμείας θα παίρνει κάτι, οπωσδήποτε θα έχεις φίλο και κολλητό το λογιστή. Λογιστής, το λογιστή ταγισμένο. Γράφεις τόσο, πληρώνουμε τόσο. Το νομικό σύμβουλο χορτασμένο. Έτσι. Μη στην κάνουν ένα. Τι κάνουν. 1000 ευρώ τσιμέντο αξίζει, 10.000 γράψει ο λογιστής. Γράψε 10.000. Ναι. Κονδύλιο. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Έτσι. Τώρα πάω εγώ να κάνω τον δήμαρχο για να κάνω το παιδί του λαού, χωρίς ναι. Να κλέψω. Αλλά σε 10.000 ευρώ το σηκώσει ο δήμαρχο στο τηλέφωνο, πάει και κάτω στην υπουργό, τόσα θα υπογράψει και εσύ θα έχει. Έτσι τα 9 χιλιάρικα θα κρατήσει τα 3-4. Τα υπόλοιπα θα πάνε. Στα γρανάζια τη μηχανή. Στα γρανάζια τη μηχανή. Τα λαδοτήρια και τα τικ-τικ που πατούσε. Δεν είναι τυχαία που υπάρχουν ακόμα αυτά τα παλιά, θυμάσαι. Στα γονίτσα, στα μια πλατεία, έναν ήρωα, δεν βρούμε. Θα βρούμε. Εγώ θα έφτιαχνα, α πούμε, αν με βγάζει έναν δήμαρχο, θα πω ρε παιδιά, αριστεροί είναι εδώ που θέλουμε να του έχουμε. Ωραία. Θα κάνουμε ένα άγαλμα το Ζακ. Πόσο κάνει αυτό το Ζακ, θα το προτιμολογήσουμε. Πόσο και κάνει το άγαλμα του Ζακ. Το Ζακ το άγαλμα θα κάνει, ξέρω εγώ, 50.000 ευρώ. Πολλά ευρώ. 30, 40, 500.000. 500.000. Ήταν από μάρμαρο θάσο ήταν. Ναι. Μάρμαρο θάσο. Λυθίτης, με ψήγματα χρυσού. Να, με ψήγματα χρυσού. Αυτά. Τελείωσε η δουλειά. Yeah, είσαι στον καπιταλισμό ή δεν είσαι. Τώρα ο άλλος ο Κογκολέζος ήρθε εδώ πέρα να πουλήσει, να πούμε. Τι να κάνει ο Κογκολέζος. Ήταν να πάρει στη Σνίτσελ Κόμπρα από εδώ πέρα και αυγά μάτια προ το δοκάμιλο. Έτρωγε ο Χέ στα κάρβουνα, να πούμε, κύριε. Ήρθε λέει με πήγα στην πρεσβεία να μάθω να τρώω τυρί. Αυτό το μόνο άσπρο που είχε δει τηλεόραση. Το τυρί και το χιόνι στι Άλπε από το κιμαντέρ να πούμε. Τι άσπρο εκεί πέρα. Αυτή και τα αυτοκίνητα μαύρα τα έχουν, δεν τα συνήθω. Τα άσπρα τα χαλάνε. Χαλάνε τα άσπρα. Τα άσπρα χαλάνε. Οτιδήποτε. Είδε τίποτα άσπρο εσύ στην έρημο. Από τον ήλιο έχει καεί, δεν υπάρχει άσπρο. Δεν υπάρχει, ναι. Γιατί βλέπει κάτι Φιλανδού που έρχονται εδώ. Μάιο έρχονται οι Φιλανδοί και καίγονται τα μούτρα. Καίγονται οι πλάτε και εγώ. Άψητη από τον ήλιο. Είδε όμω τον Τσίπρα πώ τον υποστήριξε. Το ναι, αφού τον έθαψε μα και δικαίωμα ψήφου τώρα. Τι νομίζει. Πώ δικαίωμα ψήφου. 14 ώρε το πουλάκι μου το είχαν εκεί και το ταλαιπωρούσαν. Ξέρει. Δεν τον πουλάκι σου, αλλά ξέρει ότι ψηφοφορία που 3 εκατομμύρια για 27. Πάμε διάλειμμα. Το ξέρεις. Πάμε διάλειμμα. Ωραία, αυτή είναι καλή μουσική. Ξεσηκωτική, ωραία. Όχι σαν κάτι μπαλάντε να πούμε. Για καλούς ανθρώπους. Μήκη ναι. Στο δωράκι σου, δεν ξέρω. Να δεις. Ποιος έγινε έκρηξη στο Κολονάκι, λέει, στην εκκλησία κτλ. Εγώ αν ήμουν αστυνομικός, ποιο θα έκανα πρώτον καταρχήν ανάκριση. Ποιο θα θεωρούσα. Το κατελανάφτη και τον παπά. Τον νεοκόρο. Τον νεοκόρο. Τον νεοκόρο. Εσύ, αγόρι μου. Γιατί μπορεί ο νεοκόρο να είναι το δάχτυλο
Άλλο, ναι. Και να το βάλανε εκεί για να μην τον υποψιάζεται κανένα. Ναι. Μπούμ, να έβαζε το αυτό στην. Ο νεοκόρο. Υπόπτω. Τι ώρα τι να ξαντού. Τι μηδενιστή. Τα κεριά να φύγουν τα κέρματα από κάτω, τι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα. Δεν ανοίγει κλειδαριά από τα κέρματα. Κομμουνιστέ τώρα, κατάξει. Πάλι με του κομμουνιστέ τα έβαλε. Με έφερε τώρα εδώ να πούμε για να με. Συγχύσει πε. Σε έφερα εδώ για να πούμε η πραγματική ημερομηνία ότι είναι 7 Ιανουαρίου των Χριστουγέννων. Λοιπόν, με το παλιό ημερολόγιο, ένα είναι αυτό. Και ότι κακώς κάνουν αυτή, αυτή την ιστορία, η σωστή ημερομηνία είναι 7 του μηνός. 7 του μηνού! Είσαι άξιο παλικάρι, από το που λέει, κρίνεις τους πάντες και τα πάντα. Έχεις μια δικιά σου λογική, είσαι κλεισμένος σε μια γυάλα, είσαι τρελός για δέσιμο και τα δω ζωγραφίζει. Τον μιλάς και ζωγραφίζει αυτό. Δεν υπάρχει, δεν είναι άστορα, το... είσαι τρελός χρόνια για τώρα το ξέρω. Ναι. Αυτό που είπε ο Καρνέσον μαζί του, να βάλεις υποψηφιότητα και να κάνεις όπως το συγχωρεμένο τον Ζαφυρόπουλο. Ομιλίες. Ξέρεις, οι μεγάλες ομιλίες. Χρηματοδοτούμενες ήταν εκείνες. Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, θα βρεθούν 2-3 άτομα να χρηματοδοτήσουν. Φρώ εγώ. Βέβαια, κουβαρντάδες πολύ. Και την Πέμπτη, ξέρω εγώ, μιλάει 7 η ώρα ο Ραπτόπουλος και ο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά την ώρα που θα μιλάς θα έχεις και κάλτσες σωστές καινούργιες, όχι τρύπιες. Σαν τον Κοτσόγιώργο. Σαν τον συγχωρεμένο, όπου μιλούσε πηγαίναμε. Ήμασταν καμιά κατοσταριά του. Με το πούλο δηλαδή την τρώω λάχανο. Νοτοπούλο. Τι Νοτοπούλο. Εγώ πιστεύω με τον Νοτοπούλο θα κάνει και συνεργασίε τέτοιο. Άσχημο γυναίκα. Τι άσχημο γυναίκα, όχι ρε. Τι. Μα πήρε βαθμίδες. Σφουγγαρίστρα ανέβηκε. Πώς ανέβηκε. Ζηλεύεται για. Εγώ ζηλεύω. Ζηλεύεται. Αυτή είναι όμορφη γυναίκα. Εγώ τι να ζηλεύω. Καημένη από σφουγγαρίστρα, καημένη κατατρεγμένη. Ούτε στα έργα τη φίλο φίλο. Γι' αυτό ο κομμουνισμός και αριστερά προοδευίδες έβαλε ένα άξιο παιδί του λαού καθαρίστρια με. Σε καλή θέση. Εγώ δεν το έλεγα χρόνια ότι κάποιοι εκτός από δικηγόρους γιατρούς να γίνουν να πάρουν κάποιες θέσεις υπουργοί. Να πάρει κάποιο παιδί του λαού που έχει αίσθημα. Η κυρία Νοτοπούλου. Η κυρία Νοτοπούλου έχει αίσθημα. Γιατί κάθε φορά που με έλεγε δεξιό, μου κάνανε μπούλινγκ. Τώρα, άμα πω τίποτα για την ηλική σημαία, είσαι ρατσιστή. Καλημέρα, λε φασίστα λέγε. Οπότε είμαστε με την αριστερά. Τι δουλειά έχει με τι ηλικέ σημαίε. Όχι, ρε, τι. Άστο να μιλήσει. Ηρέμησε, ρε, σιρέ. Όχι, ρε, δεν ηρεμώ, ρε να μου. Έλα, ρε, πάω. Πού πα, ρε, πάω. Περίμενε το, έλα, ρε, μη φεύγει τώρα. Ρε, πάω. Κλαδάς, αυτό δεν κλαδάς. Κάτσε να κάνω καφέ και έρχομαι, λέει. Γυμνή φωτογράφηση με Λίνα Σλανίδου. Μη. Όχι, κάτι σοβαρό, κάτι καλύτερο. Εντάξει, ναι, είμαι στο γυμνό, αλλά να δείξει και κάτι. Σαν να βγαίνω εγώ γυμνή φωτογράφηση με σένα τώρα, ρε Κώστα. Σε παρακαλώ τώρα. Καλύτερα να μα κρεμάσουν δύο γρούνια σου τσιγκέλι παρά να βγουν φωτογραφία. Α το τσιγκέλι, ρε. Έλα, γόρι μου. Έλα, πασάκα μου. Μη. Έλα, κλαδά. Προεκλογικό αγώνα κάνει εδώ. Για τον Κώστα κάνω. Για τον Κώστα. Κλαδά, λέγει τον Πάο. Έχει μούρλα ο Κώστα, φίλε, δεν έχει αλλά. Τον Πάο, πώ το βλέπει τον Πάο. Πρωταθλητής Ελλάδος. Πρωταθλητής Ελλάδος. Δίκαια. Δικαιότατα. Δικαιότατα. Σαν παλιά θύρα 4 μιλάς. Σαν πάω που μιλάω ρε Κώστας. Τι είναι παλιά θύρα 4. Σ' αρέσει, γουστάρεις. Πάρα πολύ. Γουστάρεις που το κάνουν και κλαίνει κάτω. Τράβηξες πολλά κάτω. Κοίταξε να δεις κάτω. Η κάτω δεν μπορεί να... Η κάτω δεν... Αν τους έχω ζήσει. Εμείς στόμα με στόμα, αναπνοή ήμασταν αρέσει. Τι ήμασταν από απόσταση χιλιόμετρων. Άσε με τους κάτω τι είχαμε. Οι κάτω δεν μπορούν να το χωνέψουν ακόμα ότι ο ΠΑΟΚ ήρθε ένας επενδυτής, έδωσε λεφτά και τους πέρασε, τους άφησε πίσω. Όπως και εδώ στην πόλη δεν μπορούν να το πιστέψουν κάποιοι, αλλά άσε αυτό στην πόλη εντάξει. Και ήδη κάποιοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Ακόμα καλά. Κάποιοι που γκρινιάζουν ακόμα. Κοίταξε να δεις. Θα γινόταν αυτό. Ναι. Θα γινόταν. Ο ΠΑΟΚ έχει υπέροχο λαό. Κάποιοι του συγκρίνουν με εσάς και είναι η σύγκριση αναπόφευκτη να το πούμε. DNA δεν αλλάζει ρε φίλε. Δεν αλλάζει. Εντάξει. Ναι. Με εμάς, φυσιολογικό είναι να του συγκρίνουν με εμάς. Έχει πολύ ζέστη εδώ μέσα. Όσο σα πριν μισή ώρα θα στρώσουμε. Ήρθε ο Βαρδάκης ο Σερσερής το πρωί μετά. Ο Βαρδάκης. Ο Κώστας μας δίνει αέρια. Μας ξεκάνει. Εντάξει. Ξέφυγες. Ξέφυγες σαν ΠΑΟΚ. Ξέφυγες οικονομικά, ξέφυγες πολιτικά. Ξέφυγες σαν μέγεθος οικονομικών. Ναι. Κάποιοι σας λένε ότι να είναι ο πλουτισμός και τα λοιπά. Ο κόκκινος. Από πού είμαστε νεόπλουτοι. Ναι, έχετε... Νεόπλουτος είναι αυτός που έχει λεφτά τον πρώτο καιρό και πουλάει είναι ο πλουτισμό. Ναι. Ο Σαββίδης έδειξε ότι έχει λεφτά τον πρώτο χρόνο και ένα μήνα. Έχει 5 χρόνια που ρίχνουν λεφτά στον πλουτισμό. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει να πούμε 3 πρωταθλήματα. Αυτό ακριβώς που λες τώρα πάει να πει ότι ρίχνετε μόνο λεφτά. Ακόμα μπάλα δεν μάθατε. Τα ηγετικά σα τελέχη, εσείς ξέρετε. Ψηφίζε. Εγώ είμαι σκουλικάκι, φίλε. Όπως λες, εσύ θες να με πεις σκουλικάκι, αλλά εγώ θα σε κάνω κόντρα, διότι είσαι άπαλος, σαν ΠΑΟΚτσης. Γιατί, για πες. Γιατί τόσα χρόνια τα λεφτά που έχει ρίξει έπρεπε να έχει 4 σκούπες, όχι 3. Πολλά λεφτά. Γιατί το είπες και μόνος σου. Ναι. Δεν μπορείς να πληρώνεις τώρα το Μαωρίτσιο για χάφ 1,5 χαρτί. Λέω εγώ τώρα, δεν μπορεί να πληρώνει. Επειδή έχεις πάρα πολλά λεφτά.
Επειδή πληρώνει και τι ακούς εσύ, άσε τι κάνει. Άμπρα, εγώ σε πάω τώρα εκεί πέρα που θέλω εσύ, εγώ τώρα. Εσύ τώρα θα κοιτάς. Θα κοιτάς τώρα εσύ να πούμε το. Ναι. Κοιτάς το δικό σου το τέτοιο. Ο δικός μου είναι Χουντίνι. Ο δικός μου είναι Χουντίνι. Χουντίνι, ναι. Έλα, αγάπη μου, ναι. Ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα να αεριστεί το θέμα, να πάρουμε μια ψύχρα κλαδάς εδώ, διότι έχουμε θέμα με το σοβαρό. Μπράβο ρε Κώστα, καλά έκανες. Ο Βαρδάκης, αυτός ο κρύος, ναι. Ο αργότατος. Ο αργότατος. Μήρε το Δήμο ρε φίλε. Με τι Δήμος είναι αυτός. Πρώτος χρόνια πολλά με έκανε. Ο Δήμος. Στα Messenger. Κάση χρόνια φίλος πολλά μου. Είμαι ο Δήμος. Και μέσα. Σε αγαπάμε Δήμο, μέσα στην Ελλάδα. Έλα. Κόνο. Να τα ρούβλια μιλάνε τώρα, κάσε και το σκαρπίνι τώρα. Έλα, το λουστρίνι τώρα, βρήκαν τα ρούβλια τώρα, μαγιά. Έλα, το λουστρίνι τώρα βγήκε στην πιάτσα. Άκου να σε πω Κώστα, αξίζει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα αυτό. Το αξίζει γιατί χρόνια και χρόνια δώσαν αγώνα όλοι αυτοί, ας μην κοιτάς τη δικιά μου τη γενιά. Εντάξει, όλη η γενιά μέχρι και σήμερα για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει η ομάδα. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ, κάποιοι λένε ότι μπορεί να ήταν αν δεν ήταν ο Σαρβίδης στη θέση του. Τι θα γινόταν. Ναι, θα γινόταν. Εντάξει, δεν θα γινόταν ο ΠΑΟΚ, ποτέ δεν θα γινόταν Άρης Κερακλής. Α, εννοείς δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Σε περιπτώσεις που ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα, δεν θα γινόταν Άρης Κερακλής. Ότι έγινε ο Άρης Κερακλής, Άρης Κερακλής, σημαίνει ότι. Τι έφταξε, ας πούμε, και τι δεν είχε ο Άρης και ο Ηρακλής. Γιατί και ο ΠΑΟΚ πέρασε βουλινούς και τέτοια, κοίταξε, αλλά δεν είχε. Ο ΠΑΟΚ έχει το εξής. Ποιο έχει που δεν έχουν οι άλλοι. Ο ΠΑΟΚ, να το πεις εσύ, ο ΠΑΟΚ άκου να σε πω κάτι, τι έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, θα σε πω εγώ, δύο άνθρωποι κάνανε την ιστορία του ΠΑΟΚ. Για μένα, έτσι. Αυτά τώρα είναι προσωπικά μου, έτσι. Είναι ο Γιώργος ο Κούδας, έτσι. Που αν τον Γιώργο τον Κούδα τον έπαιρνε μια άλλη ομάδα εκ των δύο Θεσσαλονικών, δηλαδή ο Άρης Ηρακλής. Θα ήταν αυτή στη θέση του ΠΑΟΚ. Σοπαρε, θα σε πω τώρα, θα, ναι. Θα σε εξηγήσω γιατί το λέω. Και ο Μάκης ο Μανάβης. Ο οποίος Μάκης ο Μανάβης είναι αυτός που με την τότε γενιά όμως, γιατί βγήκε η γενιά, είχε στρατό δίπλα του που ήταν διαφορετικό DNA του σημερινό. Δηλαδή ήταν άλλη η μουρλα η δικιά μας. Και ήταν πώς είναι το κερασάκι στην τούρτα. Ο Μανάβης και ο κόσμος. Δηλαδή, μετά δεν μπορούσε να κάνει ο Μάκης μόνος του αυτό που έκανε. Τι έκανε τώρα ο Κούδας. Τη δεκαετία που θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Γενιά είμαστε. Δεκαετία 70-80 δεν υπήρχε πουθενά η τηλεόραση και τα ράδια. Υπήρχε μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΑΕΚ. Έτσι. ΕΡΤΙΕΝΕΔ. Τη δεκαετία του 70 μια επαρχιώτικη ομάδα όπως λένε και αυτοί κάτω, έτσι, οι χαμουτζίδες, μπαίνει στο Ρουθούνι, κατεβαίνει κάτω, κάνει 0-4 μέσα στο Καραϊσκάκι τον Ολυμπιακό και εκείνη τη δεκαετία έχει μια σούπερ ομάδα η οποία η ομάδα δικαιούται. Όχι αν σημερινή αδικία, σημερινή πρωτάθλημα, εκείνη η ομάδα και η δεκαετία του 70, εκείνη η ομάδα πρέπει να τα παίρνει όλα. Έτσι και βλέπουν, βλέπουν ότι ο Βοράς, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, ξεσηκώνει το Βορρά. Δηλαδή η φτώχεια του Βορρά, η φτώχεια της Θεσσαλονίκης της πόλης, φτωχομάνα η πόλη, στηρίζεται πάνω στον ΠΑΟΚ και βγάζει γλώσσα. Σου λέει ήρθαμε και εμείς είμαστε εδώ. Και τρελαίνονται όλοι. Και κάνει αυτό που κάνει. Ο κόσμος γέννησε κόσμο, ο Μανάβης έκανε αυτό που έκανε συνδεσμιακά. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ που έγινε μια πολύ μεγάλη ομάδα, σου λέω ότι οι βάσεις ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Κούδας και όλα τα παιδιά εκείνα, όλοι εκείνοι οι 11, γιατί και ο Άρης είχε καλή ομάδα. Πιάσει καλή ομάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε, σου λέω, πήγε το 72, πήγε το 76, πήγε το 74, πήγε το 77, διεκδίκησε πρωταθλήματα. Δηλαδή ήταν σε μια φάση να πούμε κάθε. Χωρίς φράγκα. Χωρίς φράγκα. Ποια είναι πιο εντάξει, πα... τότε ήταν και τα διαφορετικά τα. Τότε δεν είχε τις οχταετίες, τις πενταετίες, τις δεκαετίες. Πενταετίες, οχταετίες, ο, τα... πέρα από ο Παντελάκης δούλευε διαφορετικά. Είναι ήτανε... πιο μεγάλη μαγιά ποια ήταν, αυτή η ομάδα με τα λεφτά ή εκείνη. Χωρίς λεφτά. Άλλα χρόνια εκείνα, άλλα χρόνια αυτά. Με τεχνογνωσία. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα χρόνια. Τώρα τα, ομάδα γουστάρει, τα χρόνια. Ναι. Για μένα προσωπικά, ποια ομάδα γουστάρω. Απ' τις δύο φίλε, να πούμε, γουστάρω τα Ελληνάκια. Εντάξει. Τα Ελληνάκια. Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Τι, έχει δίκιο. Στα λόγια σου ήρθε. Τώρα τα Ελληνάκια. Να βλέπω τώρα να πούμε, βλέπω το Μπάουκ και αυτή τη στιγμή για μένα οι καλύτεροι παίκτες του Μπάουκ είναι οι Έλληνες. Εγώ βγάζω το Βίσμπαρκ, άστο. Που διαφέρει. Ναι. Αλλά ο Πέλκας, ο Λιμνιός και ο τερματοφύλακας, ο Πασχαλάκης και αυτοί είναι παίκτες που τέτοιο. Ο Μπάουκ μπορεί αυτή τη στιγμή αν έχει αυτούς τους τρεις βάλει και άλλους τρεις. Και ας βάλει και 5-6. Ας είχε και το Λάμπρο και το Γιαννούλη, καλά παιχτάκια. Εγώ γουστάρω δηλαδή να δω τον ΠΑΟΚ, να δω μια εντεκάδα η οποία θα είναι 6 Έλληνες και 5 ξένοι παρά να είναι 9 και 2. Ναι. Τέλος πάντων, αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν τα... Οι μανατζαρέ κάνουν άλλα κόλπα τώρα, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η ουσία είναι ότι η ιστορία θα γράψει ο ΠΑΟΚ ακόμα ένα πρωτάθλημα.
Εντάξει. Όσο και να το υποβαθμίζουν κάποιοι το πρωτάθλημα αυτό, όσο και να λένε κάποιοι ότι έλα μωρέ, τάξει τώρα πρωτάθλημα, δεν έχει δεύτερο σύμπαν. Ολυμπιακό. Καλά, αυτό το λένε μετά από τέτοια. Μετά από 2-3 χρόνια θα λένε ότι το ΠΑΟΚ το πήρε το πρωτάθλημα το 18, όπως το λένε γιατί το πήραμε 85 μας τότε στο ΠΑΣΟΚ και τα 2000 χρόνια της. Άσχετα αν είχαμε ομαδάρα τότε. Γιατί άμα δεις να πούμε, άμα δεις τη σεντροφοράρα που είχαμε τότε, δεν υπάρχει τώρα. Δύο, αλλά η μία ήταν χειροβομβίδα. Κωστίκος Πολυβόλο. Α, μπράβο. Χρήστος Δημόπουλος. Πολυβόλο. Δύο. Εντάξει. Και ο Κωστίκος. Αλαβάντα. Τι δεν είχαμε. Σκαρτάδο. Τι δεν είχαμε. Αναπληρωματικό το μηταρά τον Πάπριτσα. Μέχρι το 0 ένα μέσα στο Παναθηναϊκό. Ήσουν μαδάρα, δεν ήμουν αριθμό. Ήσουν αριθμό μέσα, ήσουν ρομόκυλο. 17 γλώμα μέσα. Δεν έχασα και το εκείνο στο Πρωτάθλημα εκείνο δεν έχασα. Νέα Σμύρνη ήσουν να μου είπε. Δεν έχασα. Δεν έχασα μα. Δεν ήμουν. Μετά ήταν η Αλαμάνα. Δεν είχα χάσει ένα μάτσο εκείνο. Την άλλη χρονιά ήταν η Αλαμάνα. Όχι. Τη μέθε επόμενη. Όχι, 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 όχι. Η Αλαμάνα είναι 0-0 με Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Εκείνη α, κατεβαίνανε με τον Άρη αυτή. Όχι. Άρης Ολυμπιακός. Λάρισα Ολυμπιακός. Λάρισα Ολυμπιακός. Λάρισα Ολυμπιακός. Η Αλαμάνα είναι, εμείς ήμασταν στη Σμύρνη, παίζαμε 0-0. Και μάλιστα το πιο συγκλονιστικό είναι ότι φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη πορεία 2.000 κομμάτια. Περάσαμε πολύ άσχημη ημέρα εκείνη με την αστυνομία. Η χειρότερο τμήμα ήταν το αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης. Μας βαρούσαν από το πρωί που μας βλέπανε, είχαν χαζέψει, μας βλέπανε και βγάζανε από τα μάτια φωτιά. Τέλος πάντων, φέραμε 0-0, ο Παναθηναϊκός έφερε με στην Κατερίνη 1-1, δεν θυμάμαι. 2-2, πάω πριν το πρωτάθλημα και φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό είναι ντοκουμέντο γραμμένο. Δεν έχει τα φυσικά. Άμα ήταν εκείνη τα χρόνια, είχε αυτά τα βίντεο και αυτά. Και αυτά, ναι. Φεύγουμε πορεία μέχρι την Καλυθέα. Κάποιο Αθηνός ξέρει, και εσύ ξέρει. Νέα Σμύρνη, Καλυθέα. Φεύγουμε από εδώ και πάμε το πρωτάθλημα στον πύργο το Λευκό και βγαίνανε από τα μπαλκόνια και από τα παράθυρα και από τι πόρτε από πάνω στη Νέα Σμύρνη όλη την περιοχή μα χειροκροτούσαν. Μας χειροκροτούσαν, Κώστα. Γιατί ότι ήταν, ήταν η Θεσσαλονίκη, σε είπα ότι ο ΠΑΟΚ αντιπροσωπεύει τη λεβεδιά της πόλης. Έτσι, να μην παρεξηγηθώ, και οι Αριανοί έχουν λεβεδιά και οι Ηρακλειδείς έχουν λεβεδιά. Και ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που αν το έκανε, το κάνανε αυτοί, σήμερα θα ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ αυτή. Και αυτό που σου λέω είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με εκείνη τη χρυσή εντεκάδα, έτσι, και το Μάκη το Μανάβη, έγινε η μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ. Και μετά το Μάκη το Μανάβη. Προσπάθησαν να διαβρώσουν το οργανωμένο υποδικό κίνημα, προσπάθησαν να το διασπάσουν κάπου εν μέρη. Μας κυνήγησαν. Ναι, μας κυνήγησαν. Ναι. Μας κυνήγησαν όλους. Δηλαδή μας φορτώσαν όλους δικαστήρια. Φταίγαμε, δεν φταίγαμε, μας φορτώσαν δικαστήρια. Ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Τότε ήταν πιο σκληρή αστυνομία, ήταν πιο αμόρφωτη η αστυνομία. Δηλαδή ήταν. Για τα ρέι, ναι. Ήταν πιο. Κατευθείαν. Πρώτα μαρούσαν και μετά ρωτούσαν. Και. Κούτσου μας μαντρώσαν όλους. Δηλαδή όλους μας φορτώσαν από ένα δικαστήριο. Δηλαδή υπήρχαν άλλοι που είχαν 5 δικαστήρια, άλλος είχε 2 δικαστήρια, άλλος είχε 3 δικαστήρια. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην είχε δικαστήριο. Και σιγά σιγά λέγαμε τι γίνεται, ρε φίλε, θα σα πείσουμε στη φυλακή. Εντάξει. Ναι. Και έτσι και το Μάκη, το Μανάβη και εμένα και όλους. Μας αφήσανε δηλαδή στην ησυχία. Νικόλας έβαγε. Ο Νίκος έκανε και φυλακή. Έκανε μέσα. Γιατί κάποιοι το λένε διάφορα τώρα, ο Νικόλας. Κοίταξε, ο Νίκος είναι ο δεύτερος, ο Μάκης, ο Μανάβης και ο Νίκος. Ο Νίκος είναι μεγάλη ιστορία. Άσχετα τώρα πώς ακούγεται στο ράδιο και τι λένε μερικοί, για τη δικιά μου τη γενιά, για τη δικιά μου τη γενιά, όλη τη γενιά. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα στη δικιά μου τη γενιά που θα πει κακή κουβέντα για τον Νίκο. Ο Νίκος ήταν ιστορία. Βγάλαμε πολλά χιλιόμετρα μαζί και με τον Νίκο και με τον Μάκη. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι τώρα. Τέτοιοι, δηλαδή, να καταλάβεις ένα πράγμα. Τότε ήταν. Θα στο θέσω διαφορετικά. Σήμερα είναι. Η Βόλτα, το ίντερνετ, το Facebook, το έτσι, είναι, το αλλιώς και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τότε ήταν πρώτα πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ και μετά όλα τα άλλα. Και η οικογένεια ήταν μετά. Πάνω απ' όλα ήταν πρώτα η ομάδα και μετά από την ομάδα βλέπαμε και δεξιά και αριστερά τι θα γίνει. Πρώτα βγάζαμε πρόγραμμα που θα πάμε, τι θα κάνουμε για την ομάδα, για την ομάδα και μετά τα άλλα και τα αγκομενικά και αυτά μετά. Ήταν δεύτερη φάση για μας όλους και δεν ήταν μόνο για μένα, για όλους. Όλη η γενιά. Όλοι. Ήταν διαφορετικά τα χρόνια. Και ήταν διαφορετικά. Δεν κακολογεί. Πώς είναι. Όχι. Αλλά δεν αλλάξανε. Φυσιολογικό ήταν να αλλάξουν. Τι να μείνουν εκεί. Εντάξει. Εμείς ήμασταν τότε. Μας μάζευε σε ένα πούλμα μέσα. Ήμασταν όλοι. Άμα μας μάζευε και λέγαμε όλοι βγάζαμε ένα λύκειο. Όλοι μετρημένοι 50 άτομα. Τώρα τα παιδιά είναι μορφωμένα. Διαφορετικά είναι. Παίρνει ο άλλος τώρα το ίντερνετ και παίζει να πούμε για πλάκα. Πού έγινε τα χρόνια εμείς. Είχαμε τα τηλέφωνα με τα το μηδέν. Κοίταξε, η κερκίδα που κάνατε εσείς ήταν νομίζω πολύ καλύτερη. Πιο ομοιογενής θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, πιο ομοιογενής. Τι θέλω το να δέσιμο, πω. Το δέσιμο ήταν ένας αρχηγός, ακολουθούσατε και δεν υπήρχαν παρεκκλήσεις.
Κοίταξε να δεις Κώστα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου. Και στην παρούσα φάση τότε, στη φάση εκείνη στην εφηβεία μου που ασχολήθηκα, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αλλά τυχερός ήμουνα που γνώρισα τον Μάικ τον Μανάβη. Έναν άνθρωπο ο οποίος, ειλικρινά σε μιλάω, έβλεπε μακριά. Έλεγε αυτό τελείωσε, θα γινότανε. Γινότανε και το βλέπαμε μετά και μιλούσαμε μετά. Εσύ το είπε, ρε. Μέσα στο πούλμαν έλεγε πάμε, πάμε να πάρουμε εκείνη ώρα τώρα. Ρε Μασάγο, σας λέω εγώ. Γινούσαμε και έβγαινε και λέγαμε κάτσε καλά, ρε φίλε. Μια φορά με λέει. Φεύγαμε, παίζαμε στη Ριζούπολη. Πηγαίναμε στη Ριζούπολη. Τώρα με τον. Έπαιζε η ΑΕΚ με την Καλαμαριά στη Φιλανδία. Εμείς παίζαμε στη Ριζούπολη με τον τέτοιο. Και πηγαίναμε τώρα. Και έχει φέρει ο Τάσος Μασκοφόρος έναν μαζί του, τον Λεωνίδα. Και εγώ εκείνη τη μέρα τον γνώρισα. Ο Λεωνίδας λόγω του Μασκοφόρου μέσα στο πούλμαν ήταν λίγο έτσι ανεβασμένος, φτιαγμένος, πήρε αέρα, ξέρω εγώ. Ο Μάκης τα ακούσταρα αυτά. Ήθελε. Κάθε του Μάκης από πίσω μου και εγώ μπροστά. Με λέει Αντώνη. Λέω, ρε, μα κάνε λίγο πίσω, ρε, κάνω εγώ πίσω, πως έχει χτίσει χαράδρα να πούμε που δηλαδή, μου λέει, αυτός ποιος είναι, ρε. Αυτός αφού σκοτώσει ποιος είναι. Ήταν λίγο μαράκι, ο Νάσα, το κουτσίλα, το κούνουψ. Ναι. Λέω, δεν ξέρω, ρε, Μάκη, με τον Τάσο είναι, αλλά, τι να σε πω, να ξέρεις αυτός, μου λέει, στην Αθήνα θα χαθεί. Και λέω, λες, ρε, Μάκη, άκουτε σε μιλάει, ο Μάκη σε μιλάει, ρε, να σε πω ρε, πάμε, ξέρω εγώ, μιλάμε, φτάνουμε στη Ριζούπολη, γίνεται πανικός. Βγαίνουν τα χανούμια από τη Φιλαδέλφια, γίνεται πανικός. Η αστυνομία λέει, βγαίστε εσείς πρώτα, και θα κρατήσουμε τους αεξίδες. Και του λέω το αστυνομικό, θα κρατήσεις εμάς που είμαστε 200 άτομα και θα κρατήσεις τους άλλους που είναι 20.000 και θα βγούμε. Ναι, ναι, τα κάναν μαντάρα, γίνεται πανικός. Πέτρα, κοτρονόσουπες, χαμός, σπάνε ηλεκτρικά. Και ο Μάκης είχε το εξής. Καταρχήν. Ποια ήταν η διαφορά, ότι ποτέ δεν κατεβαίναμε στην Αθήνα με συνοδεία. Ναι. Δεν ήξερε κανείς τι πού πάμε. Ναι. Δεύτερον, όταν φτάναμε στην Αθήνα, ο Μάκης είχε το εξής, έπαιρνε το μικρόφωνο και έλεγε. Παίζαμε, ξέρω εγώ, εκείνη τη μέρα στη Ριζούπολη. Στη Ριζούπολη. Ναι. Πού τα άφησε το πούλμαν, πιστεύεις εσύ. Πού τα άφησε το πούλμαν. Πού τα άφησε το πούλμαν. Είμαστε ανεξέλεκτοι μας, κανείς δεν ήξερε πού είμαστε και τι κάναμε. Αλλού. Το πούλμαν που. Ναι, καλά, εννοείται ρε φίλε. Πού τα άφηνε, ρε φίλε. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Λέει, φτάνουμε, να είστε, ξέρω εγώ, ένας δίπλα στον άλλον, να έχετε τα μάτια σας σε 300, εδώ, λέει, μας έκανε, ξέρω εγώ, τα λοιπά και τα λοιπά. Και το έλεγε, το μάτς τελειώνει, αρχίζει 3, ξέρω εγώ, 5, να πούμε, ξέρω εγώ, 8 η ώρα να πούμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει ένα φαγάδικο, εκεί θα είμαστε. Ναι. Πήγα, μιλάμε μακελιό στη Ριζούπολη. Πάτα κοτρόνια, φτάσαμε στη. Βγήκαμε την άκρη. 5, 3, 10 άτομα. Κούτσου, και ήταν κυλοφόρο, δεν είχε ούτε ηλεκτρικό τίποτα. Πήγαμε με την Ομόνια, από την Ομόνια με τα πόδια. Ανηφόρα πάνω. Ναι. Φτάνουμε, μπαίνουμε στο μαγαζί, παραγγέλνουμε τρόμι, ξέρω εγώ. Μετράτε. Κάνει ο Μάκης έτσι, ξέρω εγώ, μας κοιτάει. Άντε πάμε, εγώ ήμουν την άλλη μεριά. Εγώ ήμουν προς το παράθυρο, ο Μάκης ήταν πίσω. Άντε πάμε, εντάξει είμαστε. Λέει ένας Μάκη, λείπει ένας. Λέει ποιο. Ένα καινούριο ο Λεωνίδα, φίλο του Τάσου. Αντώνη! Και με κάνει. Σου το είπα. Ναι, ρε Μάκη. Απίστευτο. Το σκύλο. Δεν το σκύλο. Δεν υπήρχε. Φίλε, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ήταν. Σηκωνόταν όρθιο. Μέσα στο γήπεδο τώρα. Σε ένα γήπεδο που είχε. 4α τώρα που είχε 3.500, δεν ακουγόταν τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή πριν δώσει το σύνθημα. Πριν πήξερω εγώ το σύνθημα, επειδή ήταν όρθιος, σταματούσαμε να αναπνέουμε. Κανονικά να αναπνέουμε. Και μετά έδινε το σύνθημα. Και μετά έβλεπες. Γι' αυτό ήταν γράφτηκαν στην ιστορία εκείνες. Δεν μπορούσε να έρθει καταρχήν από τη μεριά να πούμε. Τη θύρα 4α να πάρει ο άλλος να κάνει κόρνερ. Και όχι γιατί δεν μπορούσε, γιατί πετούσαν κορτίδες και καρέκλες. Με την ανάσα μόνο που καταλάβεις ότι από πίσω να πούμε πας και. Κατάλαβες. Αλλά τότε, επειδή δεν γουστάρω να πούμε να λέω, ήταν ο λαός του ΠΑΟΚ, αλλά είχαν όλα τα γήπεδα είχαν κόσμο. Εγώ, άμα δεις φάσεις βίντεο να πούμε και στο Χαριλάου και στο Καφτατζόγλου. Όλα, πήγαινε ο κόσμος. Τώρα δεν πάει. Τώρα δεν έχει τίποτα. Τώρα είναι. Αποστηρωμένοι έχουν γίνει. Ναι. Τώρα είναι άλλοι.
Αποστηρωμένη. Ρε το κλαδάρε. Σε λέω αυτό στα καθένα. Σε λέω αυτό στα καθένα. Παοξίδικος. Παοξίδικα τα είπε. Άκουσες τώρα, ε. Με θρησκευτική ευλάβεια. Ένα τέταρτο παλιές ιστορίες. Γούστα. Ωραία γούστα. Τι, ωραία γούστα, μα μ' αρέσουν φίλοι. Αυτά είναι πολύ ωραία. Και δημιουργούνται και δεσμοί φιλία. Όλοι κουμπάροι είμαστε. Ο ένας παντρεύει τον άλλον. Όλοι είμαστε κουμπάροι. Καταρχήν. Άμα κάποιος έχει πρόβλημα, ορμάνει όλοι μαζί, ξέρω να το λύσουμε. Δεν είχαμε, καταρχήν, καταρχήν δεν είχαμε τα κινητά. Ναι. Θα μπορούσαμε ανά πάσα στιγμή μέσα σε μισή ώρα να μαζευτούμε 200 άτομα. Σίγουρα. Φαντάσου τότε να είχατε τεχνολογία. Φαντάσου. Ήμασταν όλοι η Θεσσαλονίκη παρέα. Δηλαδή, εγώ είχα φίλου του Τζαμάλ. Νεπτάλοφ. Όλα τα παιδιά από την Νεπτάλοφ. Είχα φιλαράκια στη Νεάπολη. Τα έχω ακόμα φιλαράκια. Όλα. Ο συγχωρεμένος ο Μπέλος και όλη αυτή η γενιά. Τα φιλαράκια του Μπέλου είναι φιλαράκια μου. Κολλητάρια. Είχαμε δηλαδή. Ήταν διαφορετικά. Ήταν διαφορετική η οικογενειακή κατάσταση με στον ΠΑΚ. Δεν είναι τώρα όπως είναι, ξέρω εγώ. Καταρχήν το μεγαλύτερο λάθος είναι για μένα οι πολλοί συνδέσμοι. Ναι. Φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, αλλάξαν τα χρόνια. Ο Μάκης το πολεμούσε αυτό, δεν ήθελε να γίνει. Δεν ήθελε ποτέ να γίνουν πολλοί συνδέσμοι. Έλεγε όχι, αλλά καφενεία. Όχι, εγώ θα σε. Όχι, Λούνα Πάρκ. Και έκαζε. Και σήμερα ήρθε αυτό που έλεγε ο Μάκης. Και τα χρόνια το έλεγε και πάλι αυτό που σου έλεγε από μέσω του. Ναι. Ό,τι έλεγε, έβγαινε. Τότε πώς να βλώνατε λεωφορεία μόνοι σα. Πάμε για διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα γιατί. Και μετά θα πούμε. Πάμε διάλειμμα, ρε κάθαρμα. Λοιπόν, το 2-31-0-90-90-90 είναι στη διάθεση του κοινού. Ξέρω ότι από το πρωί δεν ακούτε πολύ ραδιόφωνο, δεν βλέπετε πολύ τηλεόραση, είστε ψόφκοι να πούμε στη σούρα. Η κίνηση στους δρόμους είναι ασύλληπτη. Πολύ κίνηση, φίλε. Ναι. Νευριάζουν ορισμένοι, ρε παιδιά, λέω Χριστούγεννα είναι. Θα έχει κίνηση. Ο κόσμος βγαίνει έξω, αγοράζει, κάνει ράνι. Υπάρχει μια διαφορετική κουλτούρα, να πούμε. Εκείνο που έχω να συμβουλεύσω είναι με μέτρο το φαγητό και το ποτό σε εσάς που οδηγάτε. Εγώ έκανα χιλιόμετρα. Και με φάει πιες, φάει πιες. Όχι, δεν πιω, θα φάω λίγο. Και το λίγο που έφαγα, το τιμόνι. Βαραίνει. Σε βαραίνει. Λοιπόν, αλλά κάποιο θα έρχεται στην παρέα, αλλά μην πίνει να μην τρώει σαν το βόδι. Γιατί... Τι καλό άνθρωπο που είσαι. Είμαι. Σε έχουν παρεξηγήσει, ρε φίλε. Με λιστάλαχτο είσαι γι' αυτό. Τι έχει, ρε φίλε. Τώρα κάνει τώρα να μην τρώνει οι άλλοι, να μην. Τι σε νοιάζεσαι να τι κάνει ο άλλος, ρε. Κάτσε ρε, μπορεί να φύγει από το δρόμο να νιστάξει, αυτό λέω. Και άμα νιστάξει κανείς, τον κόλο σου κοιτάς πάλι. Γιατί σου λέει, άμα πηγαίνω εκεί την ώρα που περάσει ο άλλος από την απέναντι μεριά που έχει φάει μισό γουρουνόπουλο και τον πάρει ύπνος και πέσει πάνω, πάλι γι' αυτό. Νομίζεις εσύ. Σε βλέπω, θα γίνει ολομινόχαρτο, σε λέει, κάτσε να το συμβουλέψω. Για πάμε στον πρώτο κύριο. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει, θεία. Για χαρά ξέρει. Έπεσε από τον μπάνιο, ξέρει. Ο κόλο του είναι πιο μαύρο και από τον μπόκολο του. Θα το πει. Μόνο του έπεσε. Ναι. Μόνο του έπεσε. Έβριζε τον μπάνιο. Θα το φτιάξω τον μπάνιο, θα το κάνω τον μπάνιο. Λέω ρε κόκκινε. Έβριζε τα πλακάκια. Πρώτο λέω, τα έβριζε τα πλακάκια. Καταρχήν είχε λόγια ναι. Και έκανε μπάνιο. Εγώ τι έκανε. Άρχισε ναι. Το νερό, λέγω. Μπα, ακόμα δεν ήρθε το ζεστό. Και κουβάζει το δάχτυλο μετά.
Πώς είμαι τη γυναίκα του? Μάγδα. Μάγδα! Ρε, μην το Γρηγόρη, ρε. Μην το Γρηγοράκι μας. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Στα vintage. Γεια σας, χρόνια πολλά. Να είναι οι άγιες μέρες καλές για σας και τις οικογένειές σας. Γεια σας, καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχετε. Ορίστε. Κάτσε να βρούμε τα ακουστικά. Για άνοιξε λίγο. Έλα, φίλε, αυτή σούρα δεν μπορεί να μιλήσει, λέγε. Δεν μπορεί. Πάμε στο επόμενο. Μπορεί. Πάμε επόμενο, ναι. Ρε παλικάριά. Ωχ, νάτος, ο Λαϊκαντής. Χρόνια πολλά, ρε Μούρτες. Και ζουμόρτι. Τι έγινε, μάγκα. 40.000 δίσκοι. Μια τραπεζάνα κρασί, μια γαλοπούλα και λίγο γουρονόπουλο κατέβασα, ρε αδερφέ. Τι να κατεβάζεις αυτές τις μέρες. Στούμποσες. Γλουγλου. Δεν μπορώ να σκύψω τα κορδόνια να δεις τα παπούτσια. Πάρε αυτοκόλλητα, χρειάζεται να σκύψω. Πάρε παντοφλέ παπούτσια. Πάρε στη ρίσκα σπέδιλο. Πάω ξύς, δεν είσαι. Πάρε πέδιλο. Πάρε μια κάλτσα μπίτας. Βάλε το ξόφτερνο. Βέβαια. Για λέγε, πώς πέρασες. Δύο θέματα έχω να πω. Ναι, για πες. Αυτά που έλεγε ο φίλος ο Παοκτής προηγουμένως δεν τα πιστεύω όλα. Δεν τα πιστεύεις. Παοκτής, άμα δεν είσαι και δεν είσαι, πόσο χρόνο είναι αυτός που μιλούσε για τον Παοκτή? 50. 50 είναι. 54 είμαι εγώ. Παλακίτης Παοκτής έκανες, φίλε, με καδρόνια στα χέρια και πέτρες στις τσέπες. Σε ξέρεις σε ποιο μιλάς, ρε φίλε. Παλακίτης Παοκτής. Ρε φίλε, ξέρεις σε ποιο μιλάς, το ξαναλέω, θα εκτεθείς. Ήσουν, ναι. Ρε σταμάτα, θα εκτίθεσαι τώρα, γελάνε μαζί σου. Αυτός ήταν πρόεδρος της θύρας 4, όταν η θύρα 4 ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Μπορεί να ήσουν υπ' την επιτήρησή του μέσα στην Τούμα, γιατί για εκτός έδρας δεν σε κόβω να πήγαινες. Που τα μαθαίνω. Ναι, για εγώ ρε φίλε, ξέρεις τι ξύλο έφαγα τι κάτι ξύλο, στην Αθήνα, κατούρισα πάνω μου. Κατούρισα πάνω. Δεν μιλώ εγώ δεν πήγαινε. Φαλαγκή του σου λέω. Με καδρόνια στα χέρια και πέτρες στις τσέπες. Αλήθεια λέει. Ναι. Άντε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Με ποιο πούλμαν κατέβαινες? Δεν κατέβαινε. Με το... Δεν κατέβαινε. Γιατί και ο κόκκινος πήγαινε εκδρομές και 42 χρονών του είπα για τα καμένα βούρνα και λέει πού είναι αυτά. Καλά ρε καλά, κόκκινε του λέμε. Και τι απάντησε ρε Σικλαδά, ξέρεις τι απάντησε? Εγώ πήγαινα με τα αεροπλάνα. Με το Boeing DC. Έλα φίλε, ναι. Έλα. Καλησπέρα και Ραπτόπουλη στην πιο ερωτική πόλη. Χρόνια πολλά δεν σε λέω εσένα γιατί δεν τα πιστεύεις αυτά. Να πω χρόνια πολλά στον εορταζόμενο τον καλεσμένο σου εκεί και την παρέα του. Μάλιστα, ναι. Ναι, γιατί εσύ δεν τα πιστεύεις. Κωστάκι μου, προτείνω κάτι. Ναι, ναι. Όλοι αυτοί που βγαίνουν και σου λένε ξέρεις εγώ ταξίδευα και πήγαινα. Θα κάνεις μια συνάντηση ρε Κωστάκι μου, είναι πολύ απλό. Ναι. Θα τους μαζέψεις όλους όσοι αυτοί. Θα φέρεις και τους αρχηγούς και τους υπαρχηγούς από τη θύρα 4. Και εγώ βάζω στοίχημα, τρυπάω έτσι τη μύτη σου, σε βάζω ένα χαλκά, ότι κανείς δεν θα τον ξέρει τον αρχηγό και τον υπαρχηγό. Λέει, δεν θα τον έχει δει ποτέ στη ζωή του. Αυτοί που βγαίνουν. Ναι. Εδώ λένε όλοι εγώ δεν ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και πώς βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ ρε Κωστάκη μου. τι μου λες τώρα ρε Κωστάκη. Κωστάκη είμαι πολύ χαρούμενος. Γιατί? Γιατί με έκανε δώρο ο κύριος Σάβας, το πούλησα το κόκκινο το ματίζει Κωστάκη μου, αναβαθμίστηκα. Τι πήρε, τι σε πήρε? Πήρα ένα Σκόντα Οκτάβια. Αυτά τα οδηγάνε οι ασφαλίτες χωρίς νούμερα, ρε φίλε. Χωρίς τάσια. Και χωρίς τάσια. Είναι... Δεν μου λες, λες το πήρε δώρο από κανένα συνομικό τμήμα και μου το έδωσε, ρε φίλε, και μου το έδωσε και κόκκινο. Ξέρω, Σκόντα Οκτάβια, χωρίς τάσια. Και χωρίς νούμερα. Νούμερα έχει, χτέο δεν είναι περασμένο. Ναι, χτέο ποτέ. Δεν μου λες πόσα χιλιόμετρα λες να έχει η μηχανή επάνω, γιατί μου λέει δεν έχει πολλά, μου λέει 3.000 χιλιόμετρα. Λες να είναι καμιά 300.000 χιλιόμετρα Κωστάκι που να γύρισε η μηχανή. 220. 220. Το 220. Αλλά τι. Δεν μου λες τον Κωστάκι μου τώρα που τελειώνει ο χρόνος. Ναι. Έτσι. Δηλαδή τι θα πρέπει να ευχηθεί σε αυτή την πόλη τη μίζερη που δεν υπάρχει ούτε μία βάρκα στο Θερμαϊκό. Που δεν. Τι να πω άλλο. Που δεν ανάβουν τα φώτα στη μοναστηρίου, στην εγγραφεία. Email έχεις. Email έχω. papaki.com. Σου στείλω Καζατζίδη και στη διεύθυνση μερικιά σπορ του Βορρά δεκαετίας 70-80. Κοίταξε, για να τα δώσει τον Καράπαπα να μελετήσει γιατί για πολλά χρόνια ακόμα θα. Πες μου ρε Κωστάκη, πες μου ένα σημείο που πουλιόταν στη δεκαετία του 70 τα σπορ του Βορρά στην Αθήνα. Ομόνια. Ομόνια. Στην Ομόνια μόνο. Εγώ που δεν είμαι οπαδός το 93 πλάκωσα ένα κουλουρτζί. Πήγα να ζητήσω ο Βλάκας, γινούσα από διακοπές 24 χρονών και λέω μια σπορ του Βόρα παρακαλώ. Βούλγαρε, τραβάω κάτι μπουνίδια. Αλλά τα σπριντ μετά που έκανα δεν μπορώ να σου πω. Δεν μου λες Κωστάκη μου, ξέρεις τι άλλο επιθυμώ. Είχα δύο συνοδοιπόρους, τον Θανάση τον Τουσίδη και τον Τέο τον Γλυκίδη.
Κάναν τους τουρίστες. Λέει, το ξέρετε, λέει αυτόν. Εμείς λέει τουρίστες είμαστε. Τι πρωτοσέλιδα, τι πρωτοσέλιδα βαμμένα με αίμα και κλάμα ήταν αυτά σας πω του Βορρά, ρε φίλε. Πάρ' τον Καράπαπα να τα διαβάσει, φύγε, επόμενη γραμμή να τα διαβάσει, πάμε. Χαιρετίσματα στην Κούκη. Αν και ο Καράπαπας είναι το μικρό παιδί προς σας τον Μπούζα, δεν μπορεί να τα κάνουν αυτά. Δεν πουλάω στον κόσμο τους, πώς θα γίνει. Πάμε, ναι. Πώς δεν πουλάνε. Δεν πουλάνε. Αυτό που θέλουν πουλάνε. Λέγε, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κώστα, κοίτα να δεις που έχω πέσει πάνω στο χαλβά, ε. Είμαι αυτός που από πριν από κανένα δύο εβδομάδες σε είχα πάρει και σε είχα πει να ρωτήσεις, να πούμε, του Μπαρπασάβα τον οδηγό. Ναι. Ποια είναι η άποψη του Κυρσάβα για τις δηλώσεις του Καραπαπά, να πούμε, για το γιο του που είναι στην UEFA. Άμα ακούει ο οδηγός, να βγει να μας πει ποια είναι η άποψη του Κυρσάβα. Αυτοί είναι ικανοί. Αυτοί είναι ικανοί να πούνε ότι να διώξουν το Σάββα Θεοδωρίδη από εκεί, γιατί ο γιος του δεν ευνοεί τον Ολυμπιακό. Φύγει, επόμενη γραμμή, ωραίος. Έτσι πάθαμε. Επόμενος, ναι. Ακούγομαι. Τέλεια. Έλα, γεια σου Κώστα, γεια σου Στέφανε, Γιώργος από Στουτγκάρτ, Γερμανία. Στέφανε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Καλές γιορτές. Το Αγίου Στεφάνου είναι, βέβαια. Ναι. Ναι. Έλα, καταλάβατε ποιος είμαι. Ναι, Γιώργο, συναντηθήκαμε και πόσες φορές εδώ στο μαγαζί, να πεντάξει. Ναι, ρε, σου έχω γράψει, εντάξει, πάντως και επί την ώρα της μαρμίτας του Λαϊκού Δικαστηρίου σου έχω γράψει, αλλά βλέπω είσαι online, βέβαια κάπου κοιτάς το κινητό και με το Φάνη τα γράφαμε. Ναι. Λοιπόν, τελικά δεν έκανες εκπομπή 24, Κώστα, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, δεν έχω μπερδευτεί ακόμη με PayPal και με τέτοια, την εκπομπή σας την περιμένω να σας βλέπω online από Γερμανία. 1,24. Πληρώνω μέχρι και 5 ευρώ εκπομπή πληρώνω. Δεν θα πληρώσεις τίποτα, ωραία. Όχι, άστον, θα πληρώσεις, γιατί να μην πληρώσεις. Εσύ θα πληρώσεις εξτρά. Κοίταξε, Κώστα, ναι. Κώστα και Στεφανικά, ένα πράγμα για να γίνει καλό θα πρέπει και να κοστίζει κάτι. Έτσι. Δεν είναι κακό ένας ελεύθερος επαγγελματίας να θέλει να στήσει κάτι καλό, ναι, και να ζητήσει λεφτά. Ναι, αλλά πρέπει και το προϊόν να είναι ανάλογο. Απευθυνόμαστε στους καθοσπρέπει τώρα, στους καθοσπρέπει, όχι στους τραβοστόμηδες. Καθοσπρέπει τώρα. Ελπίζουμε πολύ στον Έλληνα του εξωτερικού, ο οποίος δεν είναι και μικρός το δέμα, είναι μεγάλος ο αριθμός. Τον οβολό σου θα το στέλνεις από το μήνυμα, εντάξει. Ναι. Θυμήθηκα σήμερα και τις 24 που έκανες με, με τους Βασίλειδες εκπομπή και σήμερα την παλιά την εκπομπή τις αθλητικές ταξίες. Θα γίνει. Δεν υπάρχουν πλέον. Θα γίνει Τετάρτη, θα γίνει Τετάρτη. Είναι η εβδομάδα των Vintage, έτσι λέγεται. Πιστεύω όμως Κώστα, με τον Στέφανο μαζί κάναν τις καλύτερες εκπομπές και με 40 μαζί και σταματήσατε στην κορυφή. Αυτό είναι το καλό με τις αθλητικές ταξιαρχίες. Ότι σταμάτησε στην κορυφή. Από τότε που ερχόταν ο Στέφανος γινόταν όλο και καλύτερες. Αυτά λέγαμε και στον Μπούζο, ο οποίος γελούσε με αφέλεια. Δυστυχώς, κοίταξε να αφήσετε αυτό να γίνει καλό. Θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σταματήσαμε σαν τον Βαν Μπάστεν στα πικ. Εντάξει. Ακριβώς. Και κάτι τώρα να γυαλάσουμε, με αυτό θέλω να κλείσω. Άκουσα το 40 τυχαία Κυριακή, ακούστε τώρα τι διάλογος. Ναι. Παίρνει μια κυρία μεγάλης ηλικίας. 180 ετών. Ναι, του λέει κύριε 40, πρέπει να είστε, λέει, είστε πάρα πολύ καλός άνθρωπος, λέει. Ναι. Σας ακούω, λέει, καιρό. Ναι. Είμαι χείρα, λέει εγώ. Over 22 χρόνια σύνταξη αυτή, σίγουρα. Ναι, over. Άκου, είμαι χείρα, λέει εγώ. Ναι. Έφαγα, λέει, πολύ ξύλο από τον άντρα μου. Ναι. Σ' άρεσε. Έπεισε σε χειρό. Τώρα απάντηση 40. Ναι. Εντάξει, λέει, κάτι άκανες κι εσύ, λέει. Αυτά δεν γίνονται τα καλά καθούμενα. Άμα ήταν καμιά 55, αλλά δεν την έλεγες. Κυρία μου, ήταν απαράδεκτος. Και του λέει αυτή, γιατί το λες αυτό, του λέει. Εντάξει, λέει, πλάκα κάνω, εντάξει, λέει, θα ήθελα πολύ, λέει, να γνωριστούμε από κοντά, του λέει. Ναι, αυτό ακριβώς, άμα ήταν 55, μπορεί ο 40 να είχε άλλη απάντηση. Αν του δεις, πες του χαιρετίσματα για γκράνι είσαι, πες του, Στέφανε, εσύ ξέρεις τι θα πει. Φύγε, επόμενη γραμμή. Δεν μπορώ να τον βλέπω, ρε, το τρίπον το έχασε. Πάμε, πάμε, ναι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Έλα. Ναι. Πώς ρε αρά, ρε, έλα ρε, έλα ρε μπάμπι, πες. Έλα ρε, με πήρες χαμπάρι. Εγώ δεν θα σε πάρω. Γεια σου Στέφανε, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Γεια σου αγοράκι μου. Χρόνια πολλά, τι έγινε ρε Στέφανε, σε χάσαμε και λίγο. Ναι ρε, άκουγες το πρωί ρε παιδί μου, εντάξει, θα τα πούμε από άλλη μεριά τώρα σιγά. Ναι, λίγο μάλουσα με το... Έμαθα εγώ. Το δικό σου. Έμαθα, τον είπα, πες μας τουλάχιστον μια τέτοια, τι... Δεν ξέρω. Όλοι καλοί είμαστε. Μην κακολογείς, Μπαμπίνο, δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Να ακούς Κωστάκι εδώ, τι στεναχωριές. Μ' ακούς και εμένα. Καλά, ακούμε και Κωστάκι, τον ακούμε κάθε μέρα. Θύμωσε γιατί τον πρωί δεν έφτιαχνα να πούμε. Κατάλαβες, Μπαμπίνος. Θύμωσε. Όχι, λέει, θέλω να τον ακούω. Ακούγε με εδώ. Φύγε, Μπαμπίνο. Τα λέμε, φιλιά. Άστο να λίγο. Άστο να λίγο. Έλα. Πρέπει να σε έφαγε και ο κουμπάρος σου, ο Καμιλάρης. Ποια
Γκρινιάρης θα πω. Εγώ θέλω τώρα να με δώσεις 2 ώρες να πω γιατί. Και τώρα βγαίνει και τις βλακίσεις ακούμε. Ας το πριν δεν τον ακούω τώρα τέρμα. Καλά γόρι μου, εντάξει. Καλές γιορτές να έχεις. Τι ακούς τώρα. Ραπτόπουλο Χιλιτίδη ακούμε. Να. Θα ακούσεις εδώ πέρα και θα σε πει ο Κωστάκης που δεν είμαι. Να τώρα στα ίντερνετ θα είμαστε. Πάμε. Πάμε. Άντε. Πού είσαι ρε σκυλιάδης Ιερουσαλήμ. Νίκος από Γιάννητσα. Πού είσαι ρε Μπίπρας Νάτχο. Πού είστε τσομπανόσκυλα να πούμε. Λέγε Νίκολα. Βγήκατε μεσημεριάτικα και οι δύο και εγώ γαφγίζετε. Λοιπόν καταρχήν Κωστάκη μου έμαθα ότι έσπασε στα κοντέρ πάλι. Ναι. Λοιπόν, τα έχεις διαλύσει όλα, δεν έχεις αφήσει τίποτα όρθιο. Σου δίνω τα συγχαρητήριά μου που είσαι πάλι πρωταθλητής στο Μετρόπολης όπου και να σε βάλει ο πλοίαρχος. Είτε σε βάλει στόπερ, είτε σε βάλει να πούμε center for, πάντα να πούμε το Παστελόνης. Ναι, ναι, ό,τι μπορώ κάνω, λοιπόν, τι να κάνω. Το Στεφανάκι καταρχήν να του ευχηθώ τα χρόνια μου πολλά, να έχει υγεία. Να είσαι καλά λίγο. Λοιπόν, και Κωστίδα πρέπει να κάνεις μια κίνηση. Τι? Να μαζευτούμε όλοι μια Παρασκευή, ναι, οι προσωπικότητες των ταξιαρχιών, ναι, για να κάνουμε ρε φίλε μια εκπομπή να πούμε. Διαδικτυακή. Δηλαδή, ναι. Διαδικτυακή τι θες να κάνεις να πούμε, βέβαια γιατί ο κόσμος... Δηλαδή να μαζέψουμε, λέγει ονόματα. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα ζητάει Στέφανο. Ένα. Ναι. Ο οποίος λείπει. Δύο. Γιατρό νούμερο 2. Ναι. Μαλάτο... Νούμερο 3. Λοιπόν, ποιος άλλος. Πώς το λένε, το ξεχνάω το παιδί που έφυγε από τη Χαλάστρα, δεν το ξεχνάω. Μένιος. Ο Μένιος. Χατζινάκος. Είναι μέσα. Χατζινάκος. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ναι, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν και guest star, όπως είναι αυτά τα φιλαράκια που έχεις από την Κόκκι, αυτή μέσα στο Αλέκος, παιχνίδι. Αλέκος Κιμπόκου και τέτοιος. Αλέκος Κιμπόκου. Βέβαια. Αυτά μετά... Νίκο, δεν θα είναι εκπομπή. Αυτά θα είναι σαν τα exit poll μέχρι το πρωί θα γίνει. Και εκπομπή. Μετά θα έρθουν να μας μαζέψουν. Ναι, φίλε, δηλαδή, έχει φτιάξει ο Κωστής ένα αριστούργημα. Και αυτό δεν που το γουστάρει ο κόσμος και το περιμένει και δεν το έχει βρει. Θα το πάμε στο. Πώς τη λέμε τη σελίδα. Στο Marmita.gr το βράδυ. Marmita.gr. Τέλειος. Μα σε αισθάνομαι ρε παιδί μου και το πρωί που βγαίνεις εκεί με τον Νικολάκη, είστε εκπληκτική. Αλλά σε βλέπω ότι υδρώνεις το πρωί, θες να εκδραστείς και έχεις πολύ καλή να ρίξεις. Θέλω να πω δηλαδή και δεν λέω, έχονται με αυτό. Κύριε Μπούζο, είναι δυνατόν να βάλετε σε αυτό το σκυλί της Ιερουσαλήμ να βάλετε χαλινάρι. Νίκο, είναι σαν να βάλεις στο Φεράρι το. Είναι σαν να βάλεις στο Φεράρι κόφτη στις 4.000 στροφές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ρε μάστορα να. Άσε μας ρε Μπούζο να πούμε. Πλάκα μας κάνεις να πούμε. Άσε μας να εκφραστούμε ελεύθερα. Το φόρεσες εκεί τον Κώστα Λουστρίνη παπούτσι τώρα του Σφίγγι κιόλας. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Ναι, Νικόλα. Εγώ σας εύχομαι να είστε καλά όλοι σας, να περάσετε και να έχουμε καλή χρονιά. Και Κώστα πάντα πρωταθλητής, να είστε καλά. Και εσύ Στεφανάκι μου ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ πολύ Νίκο. Και για το παιδί εντάξει. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Το άκουγα live, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Ήθελα να μπω μέσα από το τηλέφωνο και να δαγκώσω την κυβέρνηση. Τι να σε πω τώρα, τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Απίστευτο. Εύχομαι από εδώ και πέρα, αν και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, κανένας πατέρας να μην αισθανθεί αυτό που αισθάνθηκα εγώ πριν από 15 μέρες. Ο Κατσάρκας, εντάξει, στον Άγιο Λουκά, ωραίος. Ωραίος είναι αυτό. Όλα καλά, Κωστή. Όλα καλά. Ο Κατσάρκας είναι δύναμη, να ξέρεις. Πάει. Επόμενη γραμμή. Είναι δύναμη ο Κατσάρκας. Ναι. Και η σύζυγός. Τα καλύτερα έχω ακούσει. Όλα τα καλά ακούγεται αυτό. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Χρόνια καλά, όχι πολλά. Μπράβο. Είμαι παοκτής. Οχ. Παλιός. Πολύ παλιός. Οχ. Παππούς. Έλα. Από έδωσα παίρνω. Ναι. Σας ακούμε, είσαι εντάξει. Ναι. Λίγο εσύ μας τα χαλάς. Εγώ. Ναι, παλιοκαράφλα. Γιατί το λέτε. Να σε πω γιατί. Δεν πιστεύεις πολύ στο Θεό ή καθόλου δεν πιστεύεις. Ναι. Εύχομαι καμία φορά να μην προσκυνήσεις την εικόνα γιατί θα βρεθείς μία μέρα που θα κάνεις το σταυρό σου και θα προσευχηθείς στο Θεό. Συμφωνώ με τον... Συμφωνώ. Αυτά ρε παιδιά. Εσύ δηλαδή τώρα για να καταλάβω από φόβο πας και προσκυνάς. Όχι από αγάπη προς τον Θεό. Όχι ρε φιλαράκι, εμένα μου συνέβησαν πολλά πράγματα. Άμα σε εξηγήσω που δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Εντάξει, τώρα η θρησκεία είναι ένα κομμάτι
Εσείς μιλάτε ότι είναι το χρήμα και έτσι και οι παπάδες και έτσι και αλλιώς. Αλλά πιο βαθιά υπάρχει κάτι άλλο, κατάλαβες. Ναι. Εσείς τώρα εκ του ασφαλούς, επειδή είστε και οικονομημένοι. Ναι. Χεσμένοι στο τάλλο. Δεν δίνετε σημασία στη θρησκεία και κάνετε μεγάλο λάθος. Mm-hmm. Και όσα αναφορά για το Τσίπρα είναι ένα λαμόγιο και τίποτα. Θα πας στην κόλαση τώρα αυτά που λες, τώρα θα ζητήσεις μετάνοια, θα τρώσεις εφακέτια κανένα τρίμηνο, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Το πρόλαβε ο γκολκίπερο. Σε πρόλαβε ο γκολκίπερο. Ο χριστιανισμός είναι αγάπη, αγαπητέ μου άνθρωπε. Δεν θα βρεις τον συνάνθρωπο που θα του λες λαμόγιο. Ακόμα και να είναι. Σταμάτα, άμα σου δώσει ένα μπάτσο ο Τσίπρας από τον Αμάγουλο, θα πρέπει να γυρίσει από το άλλο, να σου δώσει άλλο ένα χαστούκι. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Ή θα είσαι χριστιανός και θα λειτουργεί σαν χριστιανός, ή δεν θα κάνει. Τον άνθρωπο να πιστεύει. Το σώμα σου δεν θα το λερώνει. Τον άνθρωπο να πιστεύει, μην το κατευθείαν να υπέμβει. Δεν σε λέει κανένας γιατί είσαι άθειος τώρα. Όχι, και να μην μιλάει με άσχημο στόμα και χαλάει το στόμα του σαν χριστιανό. Δεν είναι άσχημο. Oh, δεν θέλω. Καλημέρα. Να πει, παρακαλούμε τον πρωθυπουργό μας, τον άνθρωπο τον γλυκό μας, λίγο πολύ να μας προσέξει ταπεινά όλα. Έτσι είναι ο χριστιανισμός. Όχι να λαμόγει ο Τσίπρας. Και πώς ξέρεις ότι είναι έτσι ο χριστιανισμός που δεν πιστεύεις εσύ. Τον έχω διαβάσει. Α, τον έχεις διαβάσει τώρα. Τον έχω μελετήσει. Hey. Λευτέρη Πετρούνια τον FM, πάνε στον επόμενο. Πάμε! Άιντε! Θα είμαστε. Κώστα! Μάλιστα, όχι, όχι. Έλα, καλησπέρα! Να. Έλα, ναι. Καλησπέρα και στο Στέφανο, χρόνια πολλά. Γεια σου, φίλε. Κώστα, πολύ ναι. Πάοκ, κύριε Γάμο. Μόνο Πάοκ. Γιατί. Είμαι τον Κουλιανό Πάοκ. Ναι, με τον Κλαδά Πάοκ. Όχι, όχι, φοβάται να μιλήσει για τον Ηρακλή. Ναι. Πάοκ μιλάει. Πάοκ. Τι γίνεται, ρε Γάμο, το βάλε το Στέφανο εκεί, να έχει ναι. Το Στέφανο. Ναι. Τι να πούμε για τον Άρη και τον Ηρακλή, να τρώνε του ασυζύγου. Να πούμε για τον Άγιαξ, τι θες. Κώστα, εσύ τα λες απ' έξω από τα δόντια, ναι, τα λες μια χαρά. Ναι. Αλλά σε κόβει, ο Κουλιανός σε κόβει. Δε, μη, κουμπαράκι μου, μη αυτό. Δεν με κόβει, γιατί φοβάται, μην πω κάτι παραπάνω. Φοβάται, ναι, άσε το, πάρε το Στέφανο. Μια μέρα το Στέφανο, μια το Φωτιάδη, μια τον ένα, μια τον άλλο. Φοβάται το κρατητήριο, λέει ο Κλαδάκη. Το κρατητήριο δεν έχει τίποτα, ρε, άσε αυτή τόσα λεφτά βγάζει. Ποιο είναι το απόγευμα, σαλωτιδιακά από παντού τα παίρνει. Ναι, τον έχει εκεί. Όλο τσιβδά τα λέει όλα. Τσιβδά τα λέει. Εντάξει, εδώ έχουμε το αρχηγό της σειράς 4 επί 15 χρόνια τώρα, να μην ακούσουμε 5 πράγματα. Κάτσε καλά. Έχει άξια να πούμε. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Όπως σήμερα έγινε κομπάρα. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Τι ομάδα είσαι. Εγώ δεν υποστηρώ, εγώ με το στίχημα είμαι. Το στίχημα είναι, κουμάρι. Ακουμαρτζής είναι. Κουμαρόσκι. Άμα δω κάποια ομάδα, ας πούμε, ελληνική που θα παίξει καλά να κερδίσει, να τον πάω, τον παίζω 3-1, βγαίνει 2-1. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Ασκόρ παίζεις κιόλας. Ναι, και σκοράκια, μεγάλα σκορ. Σ' αρέσουν τα σκορ. Εντάξει, καλά, αυτό είναι. Να, προχθές έπιασα ένα σκοράκι, το άλλο το έχασα στον κόλ. Ποιο έπιασες, 4-2 την Πενφίκα. Είτε Τούρκου τι παίζεις. Όχι, το Γαλατάι, την Γαλατάι, 4-2. Τα Γαλατάι. Έβαλα και την Πενφίκα 4-2, βγήκε 5-2. Δεν μου λες Πόντιος είσαι. Γιατί? Ρωτάω. Εγώ είμαι Ευρωπόντιος, ε. Α, είσαι Ευρωπόντιος. Από ποιο μέρος είσαι Κιλκής? Κιλκής, καμπάνι που. Δεν είμαι Κιλκής, ε. Ποιο μέρος είσαι? Είμαι κοντά στο Φωτιάδη εκεί, το Φιλαράκι. Ο Χρεδιστό είναι αυτό σίγουρα. Όχι, όχι, Θέρμη. Θέρμη. Ε, τι κοντά, εντάξει. Εντάξει. Μια ανάσα. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Να τα λες να μην μασάς τίποτα, ναι. Είμαστε πολύ μαζί σου. Στο κρατητήριο άμα πάω δεν έρχεστε, όμως όχι, μόνος κάνω. Όχι, στο κρατητήριο, μη μασάζε. Άμα μασίσω... Εσύ και κάνω δυο άλλες που αξίζετε εκεί να πούμε. Ο Αντώνης πρέπει να σας έχει στα όπα όπα. Μα έχει, μας έχει στα όπα όπα. Α, έτσι, όχι το Ζαΐρι και τους άλλους όλο πάω πάω. Όχι, όχι, τι είναι Ζαΐρι. Στα όπελ όπελ. Αφού δεν είσαι πάω, τι σε νοιάζει εσένα. Καλά είσαι λέει. Ούτε Άρης, είσαι ούτε Ηράκλειος, σε νοιάζει αν πήρε. Στο Στέφανο εκεί να έχεις, στο Στέφανο μη μασάς τίποτα. Άιντε πάλι. Γιανός είμαι. Πάμε πάλι. Είναι μερικοί που είναι Αργιανοί και Ηρακλειδείς και ντρέπονται να το πούνε. Κοίταξε, εγώ δεν υποστηρίζω κανένα. Καλά. Δεν ντρέπονται ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε, τι ντρέπονται ρε, κάτσε ρε. Και ο Αντωνός γιατί ντρέπεσαι ρε φίλε, γιατί να ντραπηθώ λέει. Να ντραπηθώ. Πάμε ναι. Ναι. Έλα καλησπέρα. Οχο. Χρήστος Αμοιράς. Γεια σου Αμοιρά. Χρόνια πολλά. Καλώς τα. Για την ευγενία 24 Δεκεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σπανάκο. Γεια σου. Συγκινήθηκα πολύ με τον Αντώνη. Όποιος δεν έχει πάει τη διήμερη εκδρομή στον τάφο του Ινδού για την άλλη μέρα στη Λιβαδιά που σκάσαμε εμείς και 7 η ώρα το πρωί. Ήταν αυτός εκεί. Δεν... Πεστάρα ήταν. Δεν έχει. Και ο αδερφός σου ήτανε ή μόνος ήσουν εκεί? Όχι, ο αδερφός μου δεν έχει. Δεν πήγαινε. Στον Πιόνα ήτανε βέβαια, εγώ δεν ήμουν. Στον Πιόνα. Αλλά ήταν στα επίσημα ο αδερφός μου. Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Φύγανε μετά από... Τάφο Ινδού και μετά παίξαμε Λιβαδιακό. Και αυτόν που πιάσανε είναι φίλος μου ο Βασίλης. Έφαγε 7 χρόνια, έκανε 3,5. Με πολύ αγώνα από φιλαράκια εδώ από την Ανατολική Θεσσαλονίκη από ανάληψη, ξέρουν αυτοί που με ακούνε τώρα ποιους εννοώ. Αυτός που το έκανε τέλος πάντων έχει συγχωρεθεί φυσικά εδώ και χρόνια, ήταν από την Νεάπολη,
που έκανε αυτή τη χαζομάρα. Δηλαδή ήταν ατύχημα τελείως. Δεν ήταν τώρα πάνω σημαδεύεις, ρε φίλε. Δεν σημάδεψε, δεν σημάδεψε. Ρε, ήταν τελείως. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, να κάθεσαι τώρα σε ένα άδειο, σε μια μουδιά, ας πούμε, και να σου έρθει μόνο πάνω σου, ας πούμε. Κάτι τέτοιο έγινε. Ο άνθρωπος έχασε το λεωφορείο, να πούμε, θέλω να φύγει και λέει τι να κάνω, να πάω εδώ. Γραμμένο τι ήταν, άστο να πάει στο διάλογο τώρα, μέρες που είναι άστο να πάει. Γραμμένο, τέλος πάντων, αυτά παιδιά. Έτσι έκατσι πήγα, μη στέλνω. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, Κώστα. Πες μου, αγόρι. Υπάρχει, είναι καφέ Ανατολική Θράκη, 12 εκεί στο φαρμακείο, εδώ θέλω να έρθω μια μέρα. Είναι ίδρυμα, ίδρυμα, ίδρυμα είναι, ίδρυμα. Μαρμίτα γράφει απ' έξω, μαρμίτα γράφει απ' έξω, την πινακίδα τη γράφουμε. Ποιες μέρες μπορώ να έρθω. Έλα τη Δευτέρα και θα σου πούμε, ίδρυμα είναι. Έλα να δεις. Άμα δεις τίποτα παραβατικούς να παραμιλάνε εκεί μόνοι τους και τα λοιπά, θα μπεις μέσα. Θα έρθεις με το βιβλιάριο υγείας, και το βιβλιάριο ασθενείας τώρα. Κλείσε εγώ. Άντε, Χριστούγεννα, πρωτούγεννα. Άντε, σε περιμένει ο κόσμος. Θέσαι, θα φαγωθήκαν τα λαμπάκια. Σένα θέλω το σύνορα. Τελείωνε με τα χαρτιά εκεί πέρα. Μας έχεις βγάλει την ψυχή. Ήκουσι. Ήκουσι επ' του τέλους. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Άντε, φίλε. Έλα, καλησπέρα, λέω. Τι κάνετε. Καλά, εσείς. Γεια σου, αγοράκι μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πολλά σε όλους, ειδικότερα στον εορτάζο Στέφανο. Merci beaucoup. Αν και πάω και σε γουστάρω πολύ σου. Έτσι λένε όλοι με γουστάρουν, τι θα γίνει αυτή η κατάσταση. Θα δώσω και ένα σχήμα. Θέλω αριστερά Extreme 40, ναι. Δεξιά το Μαλάτο και μπροστά Φόρο Στέφανος. Ραπ, κάντα κονέ σου. Δεκάρι, ποιο θα είναι ο Χαζινάκος. Δεκάρι, εσύ ποιο θα είναι δεκάρι. Δεκάρι, εσύ και δεν χρειάζεται να δουλεύει όλη τη μέρα. Θα πέσει ένα 24 το βράδυ εκεί πέρα, θα κάνει την εισαγωγή και ρωτήσω τα φεύγω πάνω να ξεκουραστώ. Ο Ραπτόπουλος είναι ο κλοπ, οδηγία σε κοουτσάρισμα. Ο δεκάρι, ναι. Θέλω επίση να ευχηθώ στου φίλου μα του Ολυμπιακού περισσότερε φιέστε στο μείον 8 από τον ΠΑΟΚ με πανετολικό, με λεβαδιά, με απόλυμα σπίτι. Να πάρουν και τον οδηγό του Κυρσάβα, να τον βάλουν μέσα στο λεωφορείο ανοιχτό σαν τη Λίβερπουλ, να κάνουν γύρω-γύρω μέσα στο Καραϊτάβλι, να πανηγυρίζουν στο μείον 8 σαν τα χαζοχαρούμενα. Καραϊτάβλι. Ναι. Καραϊτάβλι τι είναι. Καραϊσκάκι, Καραϊτάβλι. Καραϊτάβλι, ρε βίλε. Χάρηκα πολύ, καλέ γιορτέ σε όλου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, παλικαράκι μου. Ναι. Μάλιστα. Κώστα. Ναι. Έλα, Χρήστο, από την Αμφιάλη είμαι. Ω, πού είσαι, Χρήστο. Κάτω το παιδί, ρε. Έλα. Γεια σου, Στέφανε, τι κάνετε. Γεια σου, Χριστάκη. Χρόνια σας πολλά. Ναι, μακάρι. Καλά, είχα πάει, ήμουνα Σκωτία, είχα πάει στο παιδί μου να το δω λιγάκι. Σκωτία που μένει. Μέσα στο Εδιμβούργο. Α, πολύ ωραία. Στο Εδιμβούργο, στο Έντιμπρο. Ωραία. Έντιμπρο, ναι. Έντιμπρο. Μένει εκεί, είναι παντρεμένη και μένει εκεί. Πήγα να τη δω καμιά 20 μέρες. Είσαι και παππού. Mm. Παππού, ναι, είμαι και παππού. Σου λέει κάτι φωτογραφίε στο Viber, τι είδε έτσι. Μελάκι Πετρόπουλο και τέτοια. Μελάκι Πετρόπουλο, ναι. Όλα, έτυχε, ήμουν πολύ τυχερός γιατί έτυχε να δω, να ζήσω από κοντά παιχταράδες τότε στο Ολυμπιακού. Έμεινα στο ξενοδοχείο με αυτούς τους παίχτες που σου είχα στείλει και με τον Βιέρα και με τον Ιβ και με τον Αργυρούδη και με τον Περσίδη που ήμουν πολύ τυχερός που τους έζησα από κοντά αυτούς τους παίχτες. Ο Δελικάρης τι κάνει, έμαθα δεν είναι πολύ καλά. Ο Γιώργος ο Δελικάρης δεν είναι καλά, είναι άρρωστος. Ναι, τι έχει ο Δελικάρης. Ναι, το βλέπω εδώ πέρα στην Καλή πολύ καμιά φορά εκεί έρχεται, πίνει κανένα καφέ. Είχε ταξί παλιά, είχε περάσει πολλά αυτός. Είχε περάσει πολλά, έχασε περιουσίες και τέτοια. Όπα. Δυο bypass έκανε. Εντάξει. Ναι, ναι, αυτός είχε ξεκινήσει, είχε ανοίξει ένα στην Αλβανία ένα εργοστάσιο. Άσε, τα άμαθα με τα νερά με τον Κλέζο. Του φάγαν τα λεφτά. Του φάγαν τα λεφτά, ναι, τα άμαθα. Ναι, χαθήκανε τα λεφτά του. Μετά από ο Φοράκης που έπαιζε στον Ολυμπιακό, είναι φίλος του Αλέφαντου και μου τα από ο Φοράκης λέει, κάνανε μια... Ο Μανώλης. Ο Μανώλης, ο Φοράκης. Ναι, είναι... με το Μανώλη γνωρίζομαι, ναι. Είναι φίλος μου ο Μανώλης. Ναι, και... ναι, καλό παιδί Μανώλη. Εκεί μαζεύονται και μας βλέπουν στο Άρτη εκεί με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο, ναι, με τον Κονομόπουλο, με αυτούς, ναι, 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 ναι. Με τον Πηγαδίτη, με τον το Μαρά, ναι, τον Μάζη. Ναι, μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Είμαστε... Προχτές ήμουνα με τον Αρέσκη και τους χαιρετισμούς από το φίλο μας τον Συρίγο, τον Βαγγέλη, του είπα να σε πάρω τηλέφωνο. Τερματοφυλακάρα, ωραίος. Ναι, ωραίος. Και να τους πεις λέει πολλούς χαιρετισμούς και τα λοιπά. Αυτός και ο Ζαφύρης ο Κάκαρης. Και ο Ζαφύρης. Ήτανε, τους θυμάμαι εγώ μικρός, με δέος από Αθήνα μεριά. Ναι. Σου είχα στείλει την ιστορία εκεί του πατέρα μου που ήταν φροντιστής στον Ολυμπιακό με τον λιμνό του Άλτου ΠΑΟΚ. Ναι. Και ναι, περάσαμε ναι. Μεγάλες ιστορίες. Έχουμε περάσει πολλά και έχουμε ζήσει πολλά με τον τώρα, ΠΑΟΚ. Τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα τώρα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εδώ πέρα πώς τα βλέπουμε στον Πειραιά. Εμείς υγιείς, γιατί είμαστε υγιείς Ολυμπιακοί, δεν είμαστε από τους κάθρους. Πώς τη βλέπεις. Δεν έχουμε σε εκτίμηση καθόλου τον Καράμπαμπα. Τον Καράμπαμπα, γιατί. Όχι, όχι, ούτε αυτό ναι, ούτε τον άλλο τον δήμαρχό μας, τον Μόραλι. Γιατί. Δεν είναι, καταρχήν δεν είναι, είναι γλύφτες μεγάλοι. Τσάσι που λέμε. Υπάλληλοι. Τσάσι σημαίνει, ναι. Δεν είναι κακό όνομα, είναι ο γλύφτης, αυτός που θέλει να γλύφει. Κάτσε, λοιπόν, να, και μισό λεπτό, ο Καράμπαμπας έχει ένα αντικείμενο. Έτσι πρέπει να δράσει.
εκφράζει την πολιτική της εταιρείας. Της εταιρείας, ρε φίλε, αυτός είναι φίλαθλος. Δεν μας αρέσει εμάς, γιατί προκαλεί, ρε φίλε, Κωστά. Κοίταξε, του δίνει το... Υπάρχουν αρχηγοί σε άλλες ομάδες, αλλά δεν προκαλούν, αυτός προκαλεί. Μπορεί να εκφράσετε διαφορετικά με αυτό. Δεν σ' αρέσει δηλαδή, κάτι κατάλαβα. Δεν σ' αρέσει ο τρόπος δηλαδή, θες να πεις. Ο τρόπος του, ο τρόπος του. Δεν σ' αρέσει ο τρόπος. Όχι, όχι, προκαλεί έτσι. Μπορεί να εκφράσεις όπως θέλεις, αλλά να μην προκαλείς. Αυτό προκαλεί εμάς τους Ολυμπιακούς, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι σωστά αυτά που κάνει. Το μόραλι για ποιο... Το μόραλι γιατί. Ο μόραλι είναι άλλη ιστορία εδώ στον Πειραιά. Πρέπει να τα πω από κοντά. Δεν είναι σε, δεν, όλοι, οι Πειραιώτες δεν τον έχουν σε εκτίμηση και δεν πρόκειται να ξαναβγεί πάλι δήμαρχος. Για να δούμε. Λες, ε. Δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Αυτό στηρίχθηκε στην αρχή με το Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης πήρε τους ψήφους και τα λοιπά. Τώρα είναι άλλοι. Είναι άλλοι τώρα. Τώρα είναι άλλοι. Πάμε. Τα λέμε. Φιλιά. Γεια σου Χριστάκη. Πάμε. Ολυμπιάξεις. Ωραίος. Έλα. Α. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μια πολλά στο φανάκο, ό,τι επιθυμείς. Μερσί μποκού, Αλέκο. Παίρνω και τηλέφωνο, κάνει βουίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Βουίζει. Ω, βαράνε εδώ πέρα όλη την ώρα μιλάει τώρα. Ναι. Και το κάνουμε. Και βαράει. Εγώ τις γιορτές. Ο Σαράντος με βαράει τηλέφωνο τώρα. Ναι. Να μην πει χρόνια πολλά. Πες. Λοιπόν. Θα σε βρίζει μετά από πίσω. Αν έχεις καταρχήν, να θα πάρω τα ακουστικά. Θα σε κοπανίσω. Όταν θα παίρνεις πέντε πράγματα, επειδή πας στην εκπομπή μετά εκεί πέρα στο Eurobank κάτω, τα ξεχνάς όλα. Μέχρι να αφήσεις μια πρίκα και τα βρακιά σου μέσα θα αφήσεις. Άσε εδώ, ξέχασα την κόρη το λάπτοπ και το βρήκα, η αστυνομία μου το βρήκε. Άιντε να πούμε, μας έχεις φάει την ψυχή. Έχεις ερωτευθεί εκεί πέρα την άλλη από τα Σέρας. Σε έχει κάνει τρεις παραδιό και του Ζουρνάκα έχει. Σ' αρέσει. Τράχανο πλαγιά. Ο γαμπρός μου. Πριν από 27 Δεκεμβρίου του 1969 γεννήθηκε. Ναι. Και θέλω να πω επίσης ότι σε σεβασμό στο λαό του ΠΑΟΚ παρακαλώ. Α, στα γιορτινές μέρες. Μην με αρχίσεις τα οπαδικά για μπάλα τώρα. Τα δαχτυλίδια τα έφερες να τελειώνουμε. Θα την πάρεις τη γυναίκα να φύγεις στην εικόνα, εσύ κάνεις και το κεφάλι μου. Με έχεις φάει την ψυχή μέχρι τον Μάιο. Με έχεις βγάλει τα έντερα. Με έχεις βγάλει. Άγγουλη. Δεν ακούω τίποτα. Θα σε στείλω το κυμπόκου στο σπίτι να σε βρει. Υγιής Ολυμπιακός ήταν. Θέλω να του πω. Ότι θα πάρουμε επιτέλους ένα πρωτάθλημα και εμείς το δικαιώμαστε. Θα σε κόψω στον αέρα μας, συνεχίζει για μπάλα. Τελείωνε. Πες απόψε το ξέρω. Απόψε το ξέρω. Κοντά μου θα έρθει. Σε θέλω. Με θέλει, σε θέλω. Λεπτό μην αργήσει. Στέλνα, σ' αγαπάω. Καλά, πάντα ξανά πετάμε στον πειρά. Έλα. Πες για τη Στέλλα ένα τραγούδι και κλείσει. Κάστα σάλια. Στέλλα μου είναι ακίνητη. Στέλλα μου, σ' αγαπώ. Στέλλα μου, Στέλλα μου. Δεν μου λε. Ποιο θα γίνει πρωταγωνιστή στην Μαρμίτα, εσύ ο Κιμπόκο. Εγώ με διαφορά. Έφυγες. Μαρμίτα χωρίς Αλέξανδρο δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Ούτε τα καρα... Έπελε και καραόκι προχθές. Πρέπει να πάρω αυτοπεποίθηση από τους συνοδοιπόρους μου. Τελείωσε. Ναι. Τους, ναι. Τους σβήνω το πάνω Μαρμίτα. Α, έλα. Χρόνια πολλά ρε. Φρε καλό στο δεξί μπακ τον Κούτρι. Χρόνια πολλά. Το φίλο μου το Στέφανο γι' αυτό πήγα σήμερα. Είδες. Ε, 15 χαρτιά στη West Ham, ο Κούτρης ο άμπαλος. Άστονα. Να σου πω κάτι για τον Μπάρμπα που πήρε πριν από την Αφιάλη. Έλα. Αναφρελάνε. Ποιος δεν γουστάρει τον Μόραλ. Το Μόραλ το γουστάρουν και οι Βάζελοι, όχι μόνο οι Ολυμπιακοί. Δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Και τον Καράπαπα, δεν νομίζω κάποιος. Και τον Καράπαπα, ρε, όλοι τον γουστάρουν. Άσε τι λέει. Να σου πω κάτι πριν είπες για το... ότι το Σάββα θα τον διώξουν άμα τυχόν βάλει χέρι στον κα... Εννοείται φίλε, πάνω από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένας, ούτε Σάββας υπάρχει, ούτε Μαρινάκης, ούτε τίποτα. Να ξέρεις, όταν πήρε ο Μαρινάκης τον Ολυμπιακό, ένα χρόνο πριν, είχε κάνει ξανά πρόταση για τον Ολυμπιακό να τον πάρει από τον Κόκαλη, το θυμάσαι? Δεν το θυμάμαι αυτό, όχι. Ναι, αυτό για να μάθε να δεις. Και δεν πήρε τον Ολυμπιακό γιατί δεν τον είχαν κρίνει ακόμα η θύρα 7 και οι Ολυμπιακοί. Άμα δεν δούνε, δεν πάει να το έχεις Ολυμπιακός και μπορεί να πάρει στο Ολυμπιακό. Λες. Πρέπει να μπορείς να ανταποκριθείς για να πάρει στο Ολυμπιακό. Λες. Καταλαβαίνεις. Δεν μπορείς στο Ολυμπιακό, δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να το παίξει Ολυμπιακός. Πρέπει να ψαχθεί από πάγου προς πάγου. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Είναι άλλο μαγαζί Ολυμπιακός, φίλε. Δεν συγκρίνεται με τα άλλα. Τέλος πάντων, να πω κάτι για τον Αλέφαντο που θέλω, ρε φίλε. Για πες. Ο γιος μου παίζει στον Ατρόμητο Πειραιά. Πειραιά? Και, ναι, στον Πειραιά, ρε. Στα Καμίνια, ρε. Ατρόμητος Καμινίων, ένα ψινό μεγάλο. Το ξέρω, το ξέρω. Και έπαιζε ο Αλέφαντος εκεί. Βλέπω τις φωτογραφίες του. Λέω στο εκεί πέρα τι κάνει αυτός εδώ, ρε. Ο Αλέφαντος έπαιξε τέσσερα. Περίμενε, ρε, να σου πω την ιστορία, ρε. Περίμενε, ρε. Τι ξέρω, ρε. Ο Αλέφαντος στον Ατρόμητο ήρθε ανταλλαγή για το σιδέρι, βρε. Το σιδέρι. Στο Ολυμπιακό. Αλλά με ποιο όρο ήρθε ο Νίκος το τέτοιο. Με ποιο όρο. Και ήταν όρος του. Ποιος. Ο δικός του συγκεκριμένος. Ποιος. Να είναι αρχηγός της ομάδας. Αρχηγός.
Ναι, δεν τον έχουν εκεί στο γραφείο και λέω ότι μήπως εδώ με τον όρο, μου το είπαν οι παλιοί εκεί με τον όρο, να έρθει αρχικός, έλα ρε φίλε, λέω σοβαρά. Τι γέλιο, καλή ήταν, καλός, δυναμικός, μπάλα δεν ήξερε. Δεν ήξερε μπάλα. Πολύ δυνατός. Δυνατός, δυνατός. Ναι, από Κοτσιλόπουλος. Δίπλα του σε πάταγε. Ναι, ήταν δυνατό παιδί. Ναι. Τεφάλε, πού είσαι ρε φίλε, πού θα σε βρούμε σένα. Θα με βρεις βρε αγοράκι, βρε ξέρεις τώρα, δεν μπορούμε να τα λέμε όλα τώρα. Δουλεύεις, θα σου στείλω στο Facebook τίποτα κανένα μήνυμα να τα πούμε. Θα τα πούμε ό,τι θέλει. Ναι, όπου, θα τα πούμε στο Φουμπού, αφού δεν άκου εδώ, θα κάνεις εκπομπή. Ναι. Όχι με τον φίλο σου τον τέτοιο που τον κουλαδρίζεις καλά, που στηρίζει. Πώς το λέει αυτό που έχει το μαγαζί στην Τούμπα, ρε. Του που κάνει την εκπομπή ο Χατζινάκο. Να μπράβο, με αυτόν ρε φίλε. Με αυτόν, αλλά θα του τη λες και λίγο, θα του τσιγκλίζεις. Μην το φοβάσαι επειδή είναι εργοδότης. Λοιπόν, άγγελα σου, ναι, εσύ να ξέρεις ποιος μπορεί μόνο να σε κουλαδρίσει. Ποιος. Και να σε βάλει στα ίσια. Ποιος. Είναι μόνο ο μεγάλος Μένιος που δεν τον εκμεταλλεύτηκες και έχεις φύγει στην Αγγλία. Μόνο αυτός μπορούσε να σε δέσει κόμπο. Και να μην μπορείς να πάρεις σειρά να μιλήσεις. Συμφωνείς. Πολύ καλός συνομιλητής. Φοβερός. Ρε φίλε, τα χαιρετίσματά μου άμα το δεις, ο Μένιος είναι μέσα στην καρδιά μου. Δηλαδή, αυτά τα... Πώς το λένε, αυτές τις εξηγήσεις που κάνει, που είναι πολύ δυνατό. Ατακαδόρος μεγάλος. Λοιπόν, παιδιά, εμείς οι Ολυμπιακοί που λες που ρωτάς τον Μπάρμπα εκεί πέρα, πες του ότι είμαστε ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε μπάλα, έχουμε χρόνια να δούμε μπάλα. Φέτος πάμε στο γήπεδο και μπορεί να μην, μπορεί να φέρουμε εκεί, μπορεί να χάσουμε. Αλλά φεύγουμε γεμάτοι, ρε. Βλέπουμε δύο συνδυασμούς, τρεις. Τι τρεξίματα έκανες με τη Μίλαν εκεί πέρα, σε παραδέχτηκε. Τι τρεξίματα ήταν με τη Μίλαν αυτά, ρε, σε παραδέχτηκε. Για τη Μίλαν, γιατί με την Μπέτις, μέσα στο Μπέτις, την Μπέτις, τη Σεβίλη, την μπάλα έπαιξε. Αυτά θα σας μείνουν φέτος και οι άλλοι θα πάρουν το πρωτάθλημα. Ρε Σιρακτόπουλε, εσύ όταν πήρε ο Πάοκ πρωτάθλημα, έχεις γούρο μαλλί με δουλεύει. Εμείς εδώ έχουμε, δεν ψάχνουμε κτίρια να φτιάξουμε, να βάλουμε ένα πρωτάθλημα. Τι μας λείπει εμάς πρωτάθλημα, μας λείπει. Θα μας τρελάνεις, μπορεί να μας συγκρίνεις με άλλους εμάς. Και να πω κάτι για τον Μελισσανίδη. Τον Μπάγεβιτς ποιος τον έφερε στον Ολυμπιακό, ξέρετε. Τον Μπάγεβιτς ποιος τον έφερε στον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Δημητράκης ο Γατάκης, ο Τίγρης. Ξέρεις γιατί τον έφερε στον Ολυμπιακό αυτός. Κοίταξε. Ξέρει ο κόσμος. Για τον ίδιο λόγο. Γιατί ο Μέγας Κόκαλης τον έσωσε από εκεί που ήταν μέσα και βγήκε. Ψάξω και να δεις. Εγώ δεν λέω παρούφες. Εντάξει. Λοιπόν παιδιά, καλή πρωτοχρονιά, καλά να είστε υγεία. Στέφανε. Είσαι αδυναμία μου ρε φίλε. Έλα ρε σκύλε. Έγινε. Γεια σου αγόρι. Γεια χαρά. Γεια σου Μποξεράκο. Πέμπτος από το τέλος μάλιστα. Έλα. Έλα φίλε. Έλα χρόνια πολλά Στέφανε. Γεια σου φίλε χρόνια πολλά. Έλα. Από πού είσαι, από Καρδίτσα. Από Καρδίτσα. Πατσιόλας. Πατσιό, έλα ρε. Δικός έλα είναι. Ρε χωριά είναι γάμο. Έλα μη σιγά σιγά μη τα βαράζεις τα επίθετα. Ναι. Τουρκόβλαχη εκεί πέρα, Ντάρνακο Χαϊβάνι να πω. Ντάρνακο Χαϊβάνι. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή. Ναι, γιορτή. Γιορτή, α. Ναι. Ήκουες. Λοιπόν, τα χρόνια μου πολλά πήρα να πω. Ναι. Η Κώστα. Ναι. Κώστα. Κώστα, αου. Ναι, α, μπράβο, αντενουργά, σε Ισαδόρε. Λοιπόν. Ναι. Ταξιαρχίες, παρακαλώ πολύ Έλεος να πούμε και στο Μητρόπολης μια έκκληση εκεί στον Ανδρώνη. Στον Ανδρώνη! Όχι στον Ανδρώνη, στον Ανδρώνη. Στον Ανδρώνη. Ναι ρε, έλα 12-2 ρε, εκεί πέρα γαμώ. Μη βρες τα μη. Αυτό... Κύριε Ανδρώνη! Το whisky, whisky. Whisky, Ανδρώνη. Πώς πετάει κόλλο η 2-2 η μπεμπέ. Μη μου τη θυμίζεις την καψούρα μου τη 2-2. Προτελευταίος ή μπορούμε να πάρουμε και άλλους 2-3. Μάλιστα. Ναι. Δρυφτάρανε. Προτελευταίος. Όχι. Πάμε. Υπάρχουν ακόμα. Έχουμε ακόμα. Πορ τελευταίος. Πορ. Πορ. Λέγε αγόρι. Έλα. Λέγε. Έλα αφού. Θέλω να σε πω για τον Γαβρο. Τι του αρέσει να παίζει μπάλα και χειροκροτάνε να παίζουν μπάλα. Ναι. Γι' αυτός. Α, γελάς, ε. Γελάει. Γέλα λίγο. Γέλα κύρια μου. Σας αρέσει να παίξουν μπάλα, παίξτε μπάλα παιδιά, παίξτε μπάλα. Όπως και την τελευταία χρονιά του Κόκαλη που σας άρεσε η μπάλα και πατούσε πέτρα στα επίσημα. Του αρέσει να παίζει μπάλα λέει. Βρε Λεωνάρδο Κούρτη μυρωδιά. Λεωνάρδο Κούρτη βιο. Λεωνάρδο Κούρτη, ρε Τίνα Κουρτάκι. Τι να πω ρε. Λοιπόν παιδιά. Στα πάνω σου είσαι. Εννοείται, γιατί να μην είμαι. Συν 8 εγώ, συν 8 η Λίβερπουλ. Χαμός, δηλαδή τι άλλο να θέλουμε. Α, είσαι και Λίβερπουλίστας. Βέβαια. Το πρωί παίρναν και Γιουβεντίνοι παοξίδες και Λίβερπουλίστες, ναι. Οι Γιουβεντίνοι παοξίδες για μένα είναι άμπαλοι. Δεν υπάρχει Γιουβεντίνος παοξίδες. Όποιος είναι Γιουβεντίνος και παοξίδες είναι βλάξ.
βάζει ένα ψυχολόγο, διπολική διαταραχή. Μπράβο, διπολική διαταραχή, παίρνει το φάρμακο. Ναι. Μπράβο, διπολική διαταραχή. Γιουβεντίνο και Παοξή. 9 με 9 ωράριο συνεχόμενο είμαστε και τώρα εδώ στο Κλειδί δεν περνάει ούτε γάτα νεκρή απ' έξω. Σόπερ, 9 με 9. Ναι, το ωράριο το εορταστικό. Α, ναι, ναι. Ούτε γάτα, αδέσπο την περνάει. Σόπερ. Ούτε γάτα αγκύρα, ούτε αυτά που τρώει ο κόκκινο. Φίλε, εγώ δεν έφαγα, δεν ήπια, δεν μπορώ. Ναι, ναι. Και παρόλα αυτά κουράστηκα. Καλά, ναι. Με κουράζουν αυτέ οι γιορτέ. Με κουράζουν. Κουράστηκα. Σταμάτα, βρε, αχνιμπάλτσα. Όχι. Κουράστηκα. Τι κουράστηκε, βρε, σκάφο. Κουράστηκα. Αχνιμπάλτσα. Ναι. Ο φίλο μου που είναι. Ο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρη, επειδή κουράστηκε πάρα πολύ τη σεζόν, ναι, πήρε μια εβδομάδα άδεια. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Ναι. Λεοπάρδαλη, καμιλοπάρδαλη παστίτσια και τέτοια. Εντάξει. Έγινε, άντε. Τα λέμε. Ο Στραγκόπουρντινιό με φιλετάκια κουνελιού. Πορ τελευταίο, πού να βρει εδώ τώρα. Ο Καρελάκη σίγουρα θα είναι αδίουχο. Καλέ γιορτέ, χρόνια πολλά. Εδώ είμαστε, επιστράψαμε για να σε ζητήσουμε, να μιλήσουμε, να κουβεντιάσουμε. Λέγε. Σταμάτα, υπουργό, ακούω, Παντελή. Έλα, υπουργέ! Έλα, σκυλή του πολέμου! Πού σε ρε σκυλή! Ναι. Ρωτά το Βέλος το πρωί, το Βέλος το λέω μη, άρεσε να φωνάζει το Βέλος από δίπλα. Φωνάζει. Σκυλή, θα πάρεις τα τηλέφωνα, στάφησα και τα δύο, θα τα πάρεις. Ναι, άφησες. Ωραία, θα μιλήσουμε. Γιατί το Βέλος μας έβγαλε φόρα το πρωί, δεν μπορούσα να το συγκρατήσω το Βέλος καθόλου. Πασοξίδικα με λουμακάρονα έφαγε. Πασοξίδικα. Πασοξίδικα με λουμακάρο να έφαγε γι' αυτό. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτός ο ένας που πήρε τώρα τηλέφωνο λίγο προηγουμένως, ο Γαύρος που πήρε τηλέφωνο, τη Φόφη, το μαλλί του καινούργιου της Φόφης το έκανε ο Γαύρος, ναι, με τσιράκι παοκθή από δίπλα. Είχε ένα τσιράκι που είναι αυτές που είναι για, πώς το λένε, για χτένες και σεσουάρ. Κοίταξε, είναι... αν είναι παοξής το τσιράκι του Κουμωτή, πάντα κάνει φραντζάκι η γυναίκα. Το φραντζάκι, το θυμάσαι το φραντζάκι. Το φραντζάκι τα παοξάκια του τραβάνε, ναι, τώρα. Τραβάνε φραντζάκι τώρα. Ακόμα η Κέντι Γαρμπή όταν έλεγε σαν το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς, είχε φραντζάκι τότε το πρώτο. Θυμάσαι. Άκου γέλιο. Άκου πνευμόνι. Ωρε πορπόδι που θέλεις. Πες Κωστή μου, πες ό,τι θέλεις. Θα σου πω. Στεφανάρα, πάρε τηλέφωνο. Ναι. Γουστάρω να τα πούμε λίγο εκτός αρέσει. Γιατί είσαι ο Μαλατζέρμο. Θα τα πούμε. Θα τα έχει γράψει ο Ντουσταμπάνη, σίγουρα τα τηλέφωνα. Δεν τα πήρα, το τάψε στη γραμματεία. Όχι, ρε. Τα έχει η Σμαράγδα, τα έχει μέσα. Πού να τα πάρει, αυτός τον ενδιαφέρει να πάει να τρέξει. Ξαναπάρε τώρα και πάρε. Πάρε τώρα πάλι. Πάτα το ένα στη γραμματεία και δώσε τηλέφωνα. Γιατί αυτό του Ντουσταμπάνη είναι σίγουρα. Στεφανάρα το είχε κρατημένο μέσα, σε λέω. Σμαράγδα, τα έδωσα και τα δύο. Σμαράγδα, πάω και είναι. Εγώ δεν τα πήρα, ξαναδώστε. Ας το, μην το ψάχνει. Σίγουρα δεν τα κράτησε κανένα. Τώρα, αν πάρει και είναι στη γραμματεία, σίγουρα θα τα σημείωσε τα κατευθείαν. Θα τα πάρω. Λοιπόν, να σα πω λίγο, θέλω υγεία και τέτοιο και χάρηκα που σε ξανάκουσα. Ναι. Και σαν μάνατζερ, δύο λεπτά λίγο θέλω να σε μιλήσω γιατί το Βέλος θα ορμήξει. Δεν μπορώ. Ναι, ξέρω. Με ψάχνει και εσύ και με ψάχνουν κάπου. Τελευταίο για σήμερα πριν τον Κανελάκι που είναι σε άδεια. Για σου πω, αλλά να θα βουλώσει και μια αρτηρία κι αυτός. Εσύ είσαι. Ναι, ναι. Ακούμε, ακούει όλος ο κόσμος τι γίνεται αυτές τις μέρες. Λείπει ο κόκκινος, γίνεται αναβίωση των καραφλών ταξιαρχιών. Τα βίντεο. Και ακούει όλος ο κόσμος ένα έργο τέχνης, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Σε όλο τον κόσμο κλπ. Δεν ξέρω, ο γύρος από Καρδίτσα ήμουν στην αναμονή, τον άκουσα με, νομίζω με ολοκλήρωση ως άνθρωπο. Ναι. Κύριε Ανδρώνη, αν ακούτε, κάντε κάτι. Έλεος. Κύριε Ανδρώνη. Έχουμε πέσει σε μανάβιδες, στα βαριά κτλ. Ναι. Όχι άλλο. Φέρτε πίσω τις καραβλές ταξιαρχίες, υποφέρουμε, θα πεθάνουμε στο τέλος και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Ανδρώνη, Μπούζο, δεν ξέρω ποιος φταίει. Να μην πω τίποτα, μέρος που είναι. Γεια σας. Στο καλό. Ναι. Χαιρετίσματα στον Τόλι που έστειλε μήνυμα για τέτοιες ώρες, λέει η εκπομπή. Ο Κοκακόλας επίσης στέλνει μήνυμα και του Μουσχαρουτάγαρο, ο γορίλας σου Μαρανής. Εσύ είναι χαιρετίσματα. Το Μαρανή το κάνω like στα PSG Security. Πού είναι τώρα, κάπου. Ένα σβερκάδι έκανε σαν τον Κοντζίλα είναι. Όλο τα βάρει, τα σηκώνει. Τσα! Αφήστε τα αυτά, λέει ο κτηνίατρος. Φταίει η έλψη Φερναντίνιο στη Σίτι ή όχι. Άιντε, Κώστα, νομίζω ο Φερναντίνιο εκεί στο 8-10 δεν πάει καλά. Γιατρέ και ο Φερναντίνιο τελευταία δεν τράβαγε καλά. Εντάξει, τι να κάνει. Ναι. Κινικοσκούλικο. Είσαι το παιδί του λαού γιατί δεν ζητάς ούτε ευρώ από τις φωτογραφίες στο δρόμο. Wow. Όπως έκανε ο Ξεκίνα το Ξανθόπουλος με το Βουτσάνο. Κάνε δραχμές.
Ρε φίλε, τι έκανε ο άνθρωπος. Τι έκανε. Εντάξει, εκμεταλλευόταν την. Χρόνια πολλά τον Γιώργο τον Φερέτη μέσα στην δίνη τη πίκρα που έχασε την γυναίκα του με την κακή ασθένεια. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Απλά μιλήσαμε, μου είπε: έχω διαδικαστικά θέματα και είναι αρκετά, ξέρεις, όταν. Ναι. Ναι, είναι. Ναι. Μετά το συμβάν τρέχει. Εφορίες, τράπεζες. Κληρονομικά, αυτά. Να κάνει, να ράνει. Πώ του λένε αυτού, μωρέ. Στελεξιαρχία τέτοια. Σβήσε, γράψε, ράνει, εκκλησίες. Ναι. Αυτά είναι πιο ψυχοφθόρα. Μεγάλη υπόθεση. Αυτά είναι πιο ψυχοφθόρα. Κάνα μήνα χαρτούρα μετά. Και από τη νέα σεζόν. Είπε να πάμε να κάνουμε τραπέζι στον κόκκινο. Εγώ με το Φερέτη θα κάνουμε τραπέζι στον κόκκινο γιατί ο κόκκινο. Πάλι τιμόμενο πρόσωπο ο κόκκινος. Πάλι πρόσωπο τιμόμενο. Ναι, εμείς θα μαζευτούμε να πιούμε ένα ούζο ρε, η παλιά ομάδα. Να πιούμε ρε να μου. Ούζο, ρε. Ένα τσίπρο. Τσίπουρο. Τσίπουράκι, αλλά καλό με ζέ. Εσείς δεν ξέρετε. Εσείς μπορεί να είστε τόσο του ταμπάλι. Μπορεί να είναι τσίπουρο με στραγάλια άσπρο. Δευτερόλεπτα. Σε παρακαλώ τώρα, δεν είναι. Όταν τρως και πίνεις και παχαίνεις εύκολα, είσαι αναγκασμένος να προσέχεις. Τελείωσε. Εντάξει, δεν είναι να προσέχουμε, αλλά πάντα είναι για τις. Για τις ρε, μάτιος δεν είσαι κι εγώ. Ρε, και να μην είσαι, ρε. Για σύσφυξη σχέση γίνονται αυτά, ρε, οικοδόμενα, α πούμε. Ναι. Μόνο πέρα από Τρίτη, αλλά πού είσαι, αν έρθω να πάρω τη χορηγία. Κάτσε, ρε, να πω. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Πέμπτη που πάω, άκυρο παραπάνω, 2,50. Κάτσε, ρε, να κάνουμε ένα τραπεζάκι. Α, υπάρχουν σε τραπέζι μεζέδε και μη τρώ, ρε. Η δουλειά πάνω απ' όλα. Η σύσφυξη σχέση είναι η δουλειά και αυτό δουλειά είναι. Τα χρέη τρέχουν, η δουλειά πώς. Ευγενού. Ευγενού να πες τι, ευγενού. Τάι. Καίει το κοντέρ. μπαμπά, γιορτές, Γιορτές. Γι' αυτό δεν είσαι καλά τις γιορτές. Όχι, δεν είσαι. Όβρε 1,5 χιλιάρικο βγαίνει ευγενού να τις γιορτές. Μια χαρά είναι. Γι' αυτό δεν εφράσω πολλά. Μήπως έχεις την ίδια μελανιά από το κόκκινο στα πλευρά από την ευγενούλα, μήπως. Τέλος, ποιος έρχεται τώρα, δεν ξέρω. Τελείωσε, τι γρήγορα, ρε φίλε. Θα έρθουν να κάνουν ενημέρωση. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Εντάξει. Η γυναίκα του Ρέι έδωσε συνέντευξη. Αυτό το ερωτηστικό ποιο δεν έχει κανένα πεντάωρο εξάωρο με ράδι, δεν έχει με. Η Μαρίνα Μπίκου θα πει εδώ τι ειδήσει. Καλά, η κυρία θα έρθει εδώ πέρα. Θα πάει ένα χορηγό με το Μιχαλάκι. Όπου θε να σε πάω. Τέλο, τέλειω. Πάει, το σπασε. Όχι το βράδυ, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ο Χατζινάκο δεν βάζει να πούμε ευρώ. Δεν βάζει ευρώ. Βάζει 1,24. Το μήνυμα. Όσα μηνύματα θέλετε με 1,24. Ο καθένα. Έτσι θα μα κάνετε να μα πληρώνετε. Έτσι θα μα πληρώνετε. Εντάξει, το ελάχιστο βολό, ό,τι θέλει ο καθένα. Τέλο, τα λέμε. Αύριο το μεσημέρι και το πρωί με τον Νίκο Κουλιανό. Κουμπάρε μου, κουμπάρε μου. Τα λέμε. Win! Win! Κουμπάρε μου.